ξέρεις τι αν κάνω να μάθω να περπατάω σαν μοντέλο, δεν μπορώ, γι' αυτό θα δώσω το ξαναπάω. Συγγνώμη, πρέπει δηλαδή. Ανέβασε λίγο μουσική, Αραγιάννη. Ελπίδα, σε ευχαριστώ. Καταρχήν και μόνο που μπήκα στο πλατό και είδα το Θεοδόση και μου λέει ήρθα για σένα και είμαι, μου λέει από εδώ από νωρίς. Δεν λέω ώρα. Μη μου στραβώνεις από τώρα, Θεοδόση. Μη μου στραβώνεις. Στράβωσες πριν που είδες την Ελεάνα. Μη στραβώνεις λοιπόν από τώρα. Αγαπημένοι τηλεθεατές, γεια σας. Καλό Σάββατο να έχουμε όλοι. Μεσημέρι Σαββάτου 2 η ώρα και μέχρι τις 4 δεν αλλάζετε κανάλι. Το λέω χαμογελαστά. Μπορώ να το πω κι αλλιώς. Μην τυχόν και αλλάξετε κανάλι. Αλλάξαμε όμως mail εκπομπής και πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί το mail μας πια γίνεται πιο εύκολο για εσάς. Μου είπε και ο μπαμπάς μου, μου λέει, δίνεις ένα mail εκπομπής και μέχρι να το γράψω, μου λέει, έχω ξεχάσει την αρχή. Λοιπόν, τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 5791-006, 5791-007 και το mail, πανεύκολο πια, desipapaki@extratv.gr. Πετάτε το παλιό, φέρετε το νέο. Επίσης, αν θέλετε να δείτε κάποιες από τις συνταγές και πάω κοντά στο σεφ μου, το Γιάννη μου, που σήμερα είναι ένας κούκλος με αυτό το πουλόβερ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά είσαι. Σου έχω πει και το ξέρεις ότι έχω δυναμία σε αυτά τα χρώματα και πάντα φροντίζεις να έχεις ένα τόνο από ροζ, μοβ, κάτι. Και σου πάνε πάρα πολύ. Να σε καλά, ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Και πρέπει να πω στη μαμά μου σε αυτό το σημείο ότι ο Γιάννης, όχι, δεν έχει κάνει κυλίτσα, δεν έχει παχύνει. Καμιά φορά ο φακός είναι που παχύνει. Γιατί μου λέει, πάχυνε, μου λέει λίγο ο Γιάννης. Λέω καθόλου δεν έχει παχύνει. Απλά το λέω, μαμά, δεν έχει παχύνει, τον έδω τώρα, δεν είναι μια χαρά. Λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να δείτε τις, το βάλαμε, μπράβο, κάνετε like σε αυτή τη σελίδα που βλέπετε στην οθόνη σας, στο Facebook, και βλέπετε συνταγές, συνεντεύξεις, βίντεο. Έχετε χάσει κάποια εκπομπή και θέλετε να δείτε τον καλεσμένο, τι μας είπε, τι μας, τα μυστικά του. Μπορείτε να μπείτε facebook.com, καλά λέω, κάθετος, DesiTV και να τα δείτε όλα. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Και θα μάθουμε πολλά πράγματα, γιατί φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που το γνώρισα στον Αντένα. Όταν έκανα την εκπομπή στον Αντένα, μεσημεριανή Σαββατοκύριακο πάλι, μου είχε κάνει την τιμή να είναι ο πρώτος καλεσμένος που είχε έρθει. Δεν σας κρύβω, επειδή τον παρακολουθώ χρόνια την πορεία του, είναι από τους λίγους ηθοποιούς που ό,τι έχει κάνει, είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο, έχει επιτυχία. Αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης, θα μας τα πει ο ίδιος, ή αν προσέχει πάρα πολύ τις κινήσεις τις επόμενες που κάνει στην καριέρα του και τη χτίζει τόσο σπουδαίως όσο την έχει χτίσει έως τώρα. Παρ' όλα αυτά, όταν το γνώρισα, κατάλαβα γιατί η αξία σε έναν άνθρωπο δεν είναι το φαίνεστε, είναι και το τι είναι μέσα του, το τι κρύβει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός κύριος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, πατέρας. Και γιατί κουνιέσαι εμένα, κουνιέστε. Α, εντάξει. Εντάξει, να συνεχίσω δηλαδή. Μια χαρά. Λοιπόν, χιούμορ έχει. Εφράδια λόγου έχει, άποψη έχει, σκίζει στο θέατρο. Συγκεκριμένα φέτος ήταν σε δύο παραστάσεις, θα μας τα πει ο ίδιος. Τη μία είδα, συγκλονίστηκα. Η ερμηνεία του ήταν καταπληκτική. Έφυγα από το θέατρο και ένιωθα μία ένταση. Όσοι από εσάς το έχετε δει, θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Κοντά μας, αγαπημένοι τηλεθεατές, είναι ο ένας, ο μοναδικός, που μπορώ πλέον να το λέω και φίλο μου, Χάρη Σόζος. Είστε το γούρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αλήθεια λέω. Ο Χάρης Σόζος είναι το γούρι μου. Ήταν ο πρώτος καλεσμένος στον Αντένα. Έσκησε η εκπομπή. Ήρθε στο ραδιόφωνο. Έσκησε η εκπομπή. Εύχομαι και σήμερα να γίνει το ίδιο. Παρακαλώ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτό που έλεγα ισχύει. Είστε από τους λίγους ηθοποιούς που ξέρω, είτε προσωπικά ή από τη δουλειά τους, που όλα σου τα βήματα στην τηλεόραση και στο θέατρο είναι, θα έλεγα, μελετημένα. Δηλαδή, θεωρείσαι από τους τυχερούς ηθοποιούς που σου κάθονται οι καλές συνεργασίες ή είσαι πάρα πολύ σχολαστικός στο να επιλέγεις τις δουλειές που θα πρωταγωνιστήσεις? Είμαι τυχερός, απλά. Αυτά που μου συμβαίνουν και αυτά που επιλέγω στο τέλος, δηλαδή, είναι αυτά που θα ήταν τα καλύτερα για μένα. Δεν έχω σκεφτεί ούτε έχω οργανώσει τίποτα στη ζωή μου ή στην καριέρα μου. Απλώς μου τυχαίνουν καλές προτάσεις και ρόλοι που με ενδιαφέρουν, με ιντριγκάρουν. Και τους κάνω απλά. Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Έχεις πρωταγωνιστήσει στις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Θα σε πάω τώρα να μιλήσουμε μόνο για τηλεόραση προς το παρόν. Έχουν σημειώσει τεράστια νούμερα τηλεθέασης και δεν θυμάμαι στην πορεία σου να είχες έστω μία μέτρια δουλειά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σύριαλ τα οποία σκίζουν και υπάρχουν και τα σύριαλ που έχουν ένα κοινό και απλά επιβιώνουν σε αυτό το δύσκολο χώρο. Τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα, μιλάω για το παρελθόν. Εσύ ήσουν πάντα στην πρώτη γραμμή και αισθάνεσαι τυχερός.
Δεν οφείλεται όλο αυτό όμως και στο ταλέντο σου και στις επιλογές που είχαν οι σκηνοθέτες ή οι παραγωγοί να σε επιλέξουν για τους συγκεκριμένους. Αυτό λέω, ότι στάθηκα τυχερός. Δεν είναι μόνο τύχη. Είναι και θέμα ταλέντου. Εντάξει, το ταλέντο έχει να κάνει με το πώς βουτάς μέσα σε ένα ρόλο και πώς τον παρουσιάζεις, ας πούμε. Αλλά το να σου τύχει μια καλή πρόταση με ένα καλό σενάριο, με καλούς συντελεστές και να βγει και καλή επιτυχία, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να έχεις το ιδανικό σενάριο, τους ιδανικούς συντελεστές και να μην βγει τελικά καλή δουλειά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχεις ένα εκπληκτικό σενάριο. Όλα καλά, όλα ωραία, αλλά αυτό να μην περάσει τον κόσμο. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί στα σίριαλ που έπαιξα έτυχα με καλούς συνεργάτες, καλά κείμενα και γίνανε και αρκετές επιτυχίες. Μία από αυτές που έχει μείνει στη μνήμη όλων είναι, εντάξει, οι παλιότεροι θυμόμαστε το Δίσεξα Μαρτίν. Νομίζω δεν υπήρχε Έλληνας που να μην το έβλεπε τότε. Αυτό ήταν το πρώτο μου σίριαλ. Ναι. Ήταν η πρώτη σου δουλειά. Η πρώτη μου δουλειά. Η οποία ήταν ένας και ένας. Έχουμε πλάνα να δούμε λίγο από το Δίσεξα Μαρτίν όσο μιλάμε. Βλέπουμε. Λοιπόν, ήταν μια δουλειά που ήσασταν πραγματικά ένα cast το οποίο να σας βλέπω τώρα με μουστάκι. Αυτό είναι από εορταστικό, είναι. Αυτό είναι από εορταστικό, ναι. Από εορταστικό, έτσι. Ήσασταν ένας και ένας. Εξαιρετικά. Έγραψε ιστορία. Κάναμε δύο εορταστικά και ήταν υπέροχα. Ήταν ωραία η ομάδα. Ήμασταν αγαπημένοι. Παίζαμε. Έχεις και το ευχαριστιόμαστε. Διασκεδάζαμε. Έχεις κρατήσει επαφή με τους συναδέλφους. Βέβαια. Και με τον Μιχάλη και με τον Θανάση Ρέπα και με τον Αλέξανδρο και με την Ένα. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι. Πολύ. Δηλαδή δεν έχουμε βρεθεί σε δουλειά από τότε μαζί. Από τότε δεν έχει τύχει να συνεργαστεί. Και μάλιστα το κάνω παράπονο καμιά φορά στο Θανάση το Ρέπα και το. Ναι, αυτό βέβαια. Ειδικά σε αυτούς τους δύο θα. Στο Μιχάλη το Ρέπα και στο Θανάση του Παπαθανασίου. Και του λέω τόσο καιρό, τόσα χρόνια μετά από εκεί, δεν ξαναβρεθήκαμε να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Απλώς δεν έτυχε. Είτε γιατί εγώ δούλευα κάπου αλλού. Ναι, γιατί δηλαδή, κάποιοι μιλάω για το θέατρο τώρα. Α, για το θέατρο. Γιατί ναι, για το θέατρο. Γιατί μετά δεν ξανακάνανε άλλη δουλειά πέρα από το. Και αυτό ήταν κινηματογραφικά. Κάνα δύο κινηματογραφικά. Το Safe Sex. Το Safe Sex, όπου εκεί έκανα ένα μικρό περασματάκι. Όπως όλοι οι φίλοι, ας πούμε, περάσανε. Βρεθήκατε όλοι από εκεί. Ναι. Αλλά στο θέατρο, παρότι έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες τα παιδιά, δεν έχει τύχει να παίξω σε έργο δικό τους. Έχουν κάνει πάρα πολλά θεατρικά και πολύ επιτυχημένες δουλειές. Και. Αλλά δεν έτυχε, γιατί είτε έπαιζα κάπου αλλού, είτε είχα κλείσει. Είχα προλάβει και δεν βρεθήκαμε ποτέ. Και μάλιστα πρόσφατα τους έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναβρεθούμε. Ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί είναι δοκιμασμένη συνταγή και ξέρεις, ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο σύριαλ και τους συγκεκριμένους ηθοποιούς από τότε και ταιριάζεται μεταξύ σας πάρα πολύ. Μακάρι να δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουμε κάτι να ξαναβρεθούμε. Και μάλιστα, αν μπορέσουν να γράψουν κάτι που να ξαναβρεθούμε, εμείς οι παλιοί. Θα είναι πολύ, πάρα πολύ, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και μια και με πήγε στο θέατρο, θέλω να πω στον κόσμο, το είπα και στην αρχή. Εγώ πήγα και παρακολούθησα. Καταρχήν, ο Χάρης φέτος ήταν σε δύο παραστάσεις. Ήταν στην Παγίδα. Στην Παγίδα του Ρομπέρτο Μα, στο θέατρο Ελιάρτ, Κωνσταντινούπολιος 127, όπου. Συνεχίζουμε για δύο ακόμα δευτερότριτα, μέχρι τις 29 του Απρίλη θα παίξουμε. Και 28 είναι τελευταία ημέρα. Και 28 είναι τελευταία ημέρα στον Εβραίο, στο Altera Pars. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι φέτος είναι σε δύο θεατρικές παραστάσεις. Εγώ πρόλαβα και πήγα να δω τον Εβραίο. Και αυτό που έλεγα πριν, δεν το έλεγα γιατί είσαι καλεσμένος. Το είπα και στο ραδιόφωνο, και ας μην ήσουν εκεί, ότι πραγματικά οι ερμηνείες σας, και δεν μιλάω μόνο για εσένα, ήταν συγκλονιστικές. Δεν είμαι κριτής θεάτρου. Είσαι όμως. Αλλά είμαι ακριβώς, είμαι θεατής και η γνώμη μου είναι διπλή. Εγώ ξέρεις γιατί χαίρομαι, γιατί είναι σπάνιο. Βλέπουμε, με συγχωρείτε, τι βλέπουμε τώρα, τι μου είπατε, γιατί μου μιλάει. Α, από τον Εβραίο, την παράσταση. Ναι, ναι, μπράβο. Παράλληλα βλέπουμε και εμείς το φωτογραφικό. Εγώ χάρηκα γιατί είναι σπάνιο. Να βλέπεις, να σε καλούν σε μια εκπομπή και ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια να έχουν δει τη δουλειά σου. Συνήθως μιλάμε αερολογίες, γιατί ναι, δεν έχουν δει. Ναι. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που είδες την παράσταση και έτσι μπορεί να είναι η κουβέντα μας και η συζήτησή μας πιο ουσιαστική, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο, αλλά σε μια δύο-ώρη παράσταση, όταν τελειώνει να νομίζεις ότι έχει περάσει μισή ώρα, αυτό σημαίνει ότι έχεις μπει μέσα και σε έχει ρουφήξει όλο αυτό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Πώς δεν το κατάλαβα. Είναι καλή δουλειά. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά. Και εμείς περνάμε καλά. Νομίζω ότι έχουμε μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου και το ευχαριστιόμαστε. Είναι ένα έργο που μας αγγίζει και εμάς τους ίδιους. Και εγώ δεν σου κρύβω ότι είναι από τις λίγες φορές που λαχταράω
να πάω στο θέατρο και να παίξω, να αρχίσει παράσταση. Αισθάνομαι όπως όταν ήμουν ερωτευμένος και έπρεπε να φύγω τροχάδι και να πάω να συναντήσω το έτερον ήμισή μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα πάνω στην ερμηνεία σου στον Εβραίο, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να δούμε ένα απόσπασμα, αν δεν έχεις αντίρρηση, για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο πράγμα μιλάμε. Παιδιά, δεν πιστεύω να βάλετε το τέλος, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Αυτό δεν το μαρτυράμε. Ένα απόσπασμα θα βάλετε. Εντάξει, μην βάλετε το τέλος, ξέρω τι λέω. Για να πάμε να το δούμε μαζί. Υγεία σιγαρίδα. Δώσε μου. Με ποιον? Με τον Μάρκο. Ποιος ήταν ο Μάρκο? Πού δηλώσε τέλος. Α, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Κατάλαβα, για σένα. Τι νομίζεις, ο κόσμος δεν έχει δουλειά, δεν έχει λεφτά, χρωστάει, πεινάει. Σύνενθε, ασημίνα μου, σύνενθε. Πρώτη συνάντηση τη διασκέψεω των Κυπριακών, πληροφορίε προερχόμενε από ημιεπίσημα πηγή αναφέρουν ότι οι σχέσει τη Ελλάδα με τη Γερμανία έχουν υποστεί σοβαρών χρονισμών. Έχουν δύο παιδιά οι καλλιτέχνε. Α του δώσουμε λίγο τα άλλα ακόμα. Δύο μήνες. Μία εβδομάδα, τη είπα μία εβδομάδα και μία εβδομάδα θα είναι. Και δεν αρχίσει να δίνει στράτο στη Λένα, το μαθαίνετε κι άλλοι, μετά θα του μαζέψει. Κανεί δεν θα πληρώνει. Συγγνώμη. Το δικό σου παιδί δεν το σκέφτησε. Τι θα πει στην κόρη σου όταν θα παλύσουμε έτσι όπως το πάσχο. Τι κάνετε και πώς θα παλύσουμε δηλαδή. Τέσσερα διαμέρισματα. Θέλω να πω λίγο στον κόσμο ότι επειδή στην παράσταση έβλεπα γνωστούς ηθοποιούς, είτε είχαν έρθει πολλοί συναδελφοί σου που δεν τους ξέρω όλους, μου έκανε εντύπωση τα σχόλια που άκουγα. Εσύ δεν τα άκουγες, εγώ όμως τα άκουγα. Και ήταν όλα θετικά, πρέπει να σου πω. Και ενώ μιλάμε για ένα έργο βγαλμένο από τη ζωή, να πούμε δύο λόγια για το έργο, δεν είναι κάτι, δεν θα αποκαλύψω το τέλος. Όχι, δεν είναι θέμα. Να πούμε δύο λόγια. Τέλος, ούτε. Έχει μια δραματική εξέλιξη, παρόλα αυτά έχει μέσα και στοιχεία που ο θεατής γελάει. Έχει ένα είναι μια ιδιαίτερο μαύρη κωμωδία χιούμορ. Κατά κάποιο τρόπο, είναι ναι. Μια τραγωκωμωδία. Μπορεί να συμβαίνουν στους ήρωες τραγικά πράγματα, αλλά ο θεατής γελάει με αυτά που συμβαίνουν. Γελάει. Κατά τη διάρκεια του έργου γελάσαμε πολύ. Ναι. Αυτό, η ιστορία που πραγματεύεται, το έργο το έχει γράψει ο Τζιάνιο Κλεμέντι. Ο οποίος είχε έρθει, πρέπει να σας πω αγαπημένοι τηλεθεατές, είχε έρθει στην πρεμιέρα, ένας εξαιρετικός κύριος και μου άρεσε που ήταν παρόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμείς το ευχαριστηθήκαμε και μάλιστα μας είπε μετά, επειδή έχει παιχτεί το έργο στην Ιταλία, στην Ισπανία και τώρα στην Ελλάδα, ότι η παράσταση που του άρεσε περισσότερο ήταν δική μας. Και δεν το είπε για κοπλιμέντο. Δεν υπήρχε λόγος να το πει εξάλλου, έτσι. Δεν υπήρχε λόγος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η ιστορία που παίζουμε άπτεται πραγματικών γεγονότων. Ναι. Δηλαδή, το 1943, όταν οι Γερμανοί ήταν πια κατακτητές σε όλη την Ευρώπη, είχαν επιβάλει διάφορους κατοχικούς νόμους όπου... Βρε, τι μου θυμίζει όλο αυτό, σαν να μιλάμε για το 2013. Ναι, ναι. Ναι, σε όλη την Ευρώπη οι κατακτητές έχουν επιβάλει κάποιους νόμους, εντάξει... Κοίταξε να δεις, οι λαοί κατακτιόνται είτε με πόλεμο ή με τα όπλα, είτε... Με την οικονομική εξαθλίωση. Είναι πολύ επικαιρό το έργο. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν κάνει οι Γερμανοί, τι έχουν κάνει. Για να μην κάνουν ένα τέταρτο Ράιχ που μπορεί και να το χάσουν πολεμώντας, ας πούμε, σκλαβώσανε τον κόσμο χρεώνοντάς τον. Ακριβώς. Πάμε πάλι στο έργο, γιατί λοιπόν, σε διέκοψα. Αλλά είναι το 1943 είχε βγει ένας κατοχικός νόμος ο οποίος δίμευε τις περιουσίες των Εβραίων. Αυτό είναι γνωστό. Να. Και ένας Εβραίος στην περίπτωσή μας, για να γλιτώσει την περιουσία του, αναγκάστηκε να τη μεταβιβάσει σε έναν έμπιστό του υπάλληλο. Πολλοί δεν το έκαναν τότε. Το έκαναν αρκετοί, αλλά και πολλοί οι Γερμανοτσολιάδες, εδώ που λέμε, η κυβέρνηση, η κατοχική τότε, ναι, δίνανε σε δοσύλλογους και σε τέτοιους, περάσανε πάρα πολλές περιουσίες Εβραίων, οι οποίες χαθήκανε με τον πάροδο του χρόνου. Ναι. Συγγνώμη, φτιάχνω το μικρόφωνο, μην έχετε πρόβλημα, θα το φτιάξω. Ναι, λοιπόν, για συνέχιση. Και μεταβιβάζει την περιουσία στον υπάλληλό του με μία ρήτρα ότι όταν επιστρέψει, θα το επιστρέψει ο υπάλληλος στην περιουσία. Ναι. Και μετά από έφυγε να σωθεί. Ναι, έτσι, ο Εβραίος. Έφυγε να σωθεί. Τον πιάσανε οι Γερμανοί και τον στείλανε στα. Όπως και πάρα πολλές περιουσίες ήρθαν στα χέρια κάποιων άλλων ανθρώπων. Βεβαίως. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ναι, 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 δεν σώθηκαν, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν κτλ. Και μετά από 13 χρόνια ξαφνικά βλέπουν από το ματάκι της πόρτας τη φυσιογνωμία του ευεργέτη τους. Και εκεί πια
αρχίζει ο πανικός ιδιαίτερα της γυναίκας. Η οποία έχει ψωνιστεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, βεβαίως, να πω έτσι, γίνει... με τα χρήματα και με την ζωή. Ενώ ο κύριος Τσιγαρίδας, ο ήρωας που υποδίεται ο Χάρης Όζος, είναι πολύ πιο κοντά στη γη. Πατάει περισσότερο στα πόδια του, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου δηλαδή, τη συμπεριφορά του. Όπως ήταν όταν ήταν ένας φτωχός και τίμιος υπαλληλάκος, έτσι έχει εξακολουθήσει να παραμένει και με όλη αυτή την οικονομική άνεση πια που του δόθηκε σαν χάρισμα από τον Εβραίο. Είναι έχει ταπεινός, κρατήσει. Είναι ταπεινός, οι συνήθειές του, οι φίλοι του είναι οι ίδιοι. Ενώ η γυναίκα του με την έπαρση και την αλαζονία που την έπιασε με την οικονομική άνεση πια έχει αποξενωθεί από όλου και τον έχει αποξενώσει. Ναι. Και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ τους. Ναι. Και αρχίζει πια και του βάζει στο μυαλό και στην ψυχή την ιδέα να μην το ανοίξουν, να μην δεχτούν οτιδήποτε και να προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν και να γαντζωθούν πάνω στην οικονομική ευμάρεια που έχουν μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα βέβαια, το έργο κατά βάση θίγει την απληστία των ανθρώπων και πώς αλωτριώνονται μέσα από μια οικονομική εξουσία που έχουν όταν τυχαίνει στη ζωή τους να έχουν πολλά λεφτά, ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν τα έχουν κερδίσει με τον υδρότα του προσώπου τους. Γελάω γιατί θέλω τόσα πολλά πράγματα να πω πάνω σε αυτό, αλλά δεν κάνει. Γιατί θα καταλάβουν αμέσως περί τίνος πρόκειται η εξέλιξη και το τέλος, και δεν θέλω. Πάντως ήταν ένα σοκαριστικό μήνυμα. Ναι, γιατί βλέπουμε. Είναι σοκαριστικό μήνυμα. Εντάξει. Πού μπορεί, μπορεί να φτάσει. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν γαντζώνεται πάνω στο χρήμα. Και, πώς μπορεί, και τι μπορεί ας πούμε, να κάνει στο τέλος. Και πόσο πολύ κρεμόμαστε σε μία λεπτή κλωστή όλοι μας, δηλαδή πόσο η αϊπνία, η υπερένταση, το άγχος, ο φόβος, όλα αυτά μπορεί να μας γυρίσουν το μυαλό και να χάσουμε. Μα δεν είναι εύκολο πράγμα. Τα περισσότερα εγκλήματα είναι είτε οικονομικά είτε ερωτικά. Εάν τα δεις σε στατιστικές. Στο θολωμένο μου μυαλό. Λοιπόν, στο θολωμένο μυαλό. Όταν λοιπόν έχεις μία οικονομική άνεση και ξαφνικά κινδυνεύεις από μια μέρα στην άλλη να τη χάσεις. Δες στην Κύπρο τι έγινε με τα κουρέματα. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν λεφτά ξαφνικά μείνανε χωρίς τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο, σαλτάρις. Λοιπόν, τι μου είπες, λιπιδάκι μου, συγγνώμη. Α, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, το θεατρικό, και να πούμε ότι για 2 εβδομάδες ακόμα μπορείτε να δείτε το Χάρη Σόζο. Θα σταματήσετε μέχρι τις 28 Απριλίου, ναι, την Κυριακή των Βαΐων, όπως σταματάνε όλα τα θέατρα. 2 ακόμα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και Δευτέρα, Παρασκευή Τρίτη. Και Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 8 η ώρα το απόγευμα. Στο Altera Pars, Μεγάλου Αλεξάνδρου 123, στον Κεραμικό. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό που δεν το ξέρεις προφανώς, αλλά είναι καλά ο στρατής που το βρήκε. Να σας πω λοιπόν ότι για τις 2 τελευταίες εβδομάδες το θέατρο με το Χάρη Ζωζό, γιατί μην έχει μόνο, να προσφέρουν εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Φτάνει να δείξουν την κάρτα ανεργίας. Τα 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός. Αυτό το λέω γιατί είναι μια προσφορά που και κάποιος που θέλει δύσκολες, να δει το έργο είναι, και δεν σωστά, έχει. Σωστά. Απλά να το ξέρετε είναι ότι. Είναι δύσκολη καιρή και πραγματικά το θέατρο φέτο έχει σταθεί πολύ κοντά στον κόσμο με τέτοιου είδους προσφορές, ναι, και πολλές άλλες ακόμα καλύτερες, ας πούμε. Και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Απλώς να μην ξεχάσω να πω ότι η διασκευή, η μετάφραση, η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Τουνάκου. Mm-hmm. Και παίζουν η Μίνα, η Χειμώνα και ο Μπάμπης ο Κλαλιώτης. Φοβερή. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Δέσποινας της Χειμώνα. Οι φωτισμοί είναι του Βασίλη του Κλωτσοτήρα. Και, και η μουσική επιμέλεια που είναι ένα από τα ατού της παράστασης. Είναι το έχω, δεν το έχω. Δεν ξέρω. Όχι, δεν το έχω. Του Ιάκωβου του Δρόσου. Εντάξει, το έχω. Συγγνώμη, Ιάκωβα. Εγώ να δεις τι παθαίνω με τα ονόματα. Πάω να πω μια λέξη και πέφτει σε Ντόνι και ξεχνάω. Αλήθεια, σου έχει τύχει ποτέ αυτό? Αν μου έχει τύχει, και στο θέατρο μου έχει τύχει. Έτσι. Να λες μονόλογο μπροστά στο κοινό και ξαφνικά να πες το σεντόνι, να μην θυμάσαι τίποτα και να προσπαθείς να κρατήσεις, να μην κάνεις χάσμα, να μην σταματήσεις. Πώς τόσο να προσπαθούν οι συνάδελφοι να σου πετάνε ατάκα. Κάποια στιγμή, εντάξει, ήρθε η επιφύτηση, αλλά έχασα κάμποσα κιλά. Αλήθεια, από το άγχος σου, ίδρωσες. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ποια είναι η πιο αγαπημένη και επιτυχημένη συνεργασία που έχεις κάνει έως τώρα? Όλες είναι αγαπημένες. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ,
Και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, όλες μου συνεργασίες ήταν ευτυχισμένες. Mm-hmm. Ήταν καλές. Δεν έχω, ας πούμε, προβληματικές συνεργασίες. Ανεκπλήρωτο. Ακούω και εγώ διάφορα, ας πούμε, για συναδέλφους που δεν είχαν. Εγώ δεν μου έχει τύχει. Ανεκπλήρωτο το όνειρο, δηλαδή να ονειρεύεσαι να παίξεις με την Κουβελογιάννη στην Επίδαυρο, π.χ. Λέμε το. Αυτό είναι φιάλτης, δεν είναι όνειρο, αλλά παράδειγμα. όχι, δεν έχω τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι κάθε δουλειά που μου τυχαίνει θα είναι η καλύτερη που θα έπρεπε να μου τύχει. Και έτσι δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Η επόμενη δουλειά είναι η καλύτερη. Είναι αυτή που ονειρεύομαι, ας πούμε, να μου τύχει. Παράλληλα, βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό από δουλειές που έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όση ώρα εμείς μιλάμε, ενημερώνω και τον κόσμο να ξέρει τι παρακολουθεί. Αν και οι τηλεθεατές οι δικοί μας δεν είναι χαζοί, είναι πανέξυπνοι. Δεν έχεις λοιπόν πει ότι μέχρι το 2015 πρέπει να έχω κάνει και αυτό. Το αφήνεις να κυλήσει και ότι. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Play. Λένε καμιά φορά ονειρεύομαι να παίξω να παίξω το Ντρέμπλεφ, να πλέπετε. Όχι, είσαι καλυμμένος. Και ό,τι μου τυχαίνει, ό,τι με εξητάρει, ό,τι με ενδιαφέρει, ας πούμε, το κάνω. Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σου που δεν έχει τύχει, που φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει, αλλά οφείλω να ρωτήσω, που δεν έχει τύχει να συνεργαστείς μαζί του και θεωρείς ότι ταιριάζεται και θα ήταν μια πολύ επιτυχημένη αυτή συνεργασία? Όχι, να σου πω την αλήθεια μου, δεν το έχω σκεφτεί. Απλώς θα ήθελα να δουλέψω κάποια στιγμή με τον Σταμάτη το Φασουλή, που δεν έχει τύχει να δουλέψω ποτέ. Να σου πω, πολύ ανατρεπτικό μου ακούγεται και όχι. Γιατί? Σε θέατρο, μου αρέσει. Σε μια μουσική σκηνή, κάπως. Όχι σε θέατρο. Ο Σταμάτης ο Φασουλής είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης πρώτα απ' όλα. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και σαν ηθοποιός. Αλλά δεν έχει τύχει να βρεθούμε ενώ γνωριζόμαστε, δεν έχει τύχει ποτέ να βρεθούμε. Ένα... Έχει απίστευτο χιούμορ, μου έχουν πει. Ναι, εξαιρετικός. Έχει απίστευτη ατάκα και όταν λέει ένα αστείο, λέει τόσο σοβαρά που δεν ξέρει αν λέει αστεία ή όχι. Είναι εξαιρετικός. Μου μίλαγαν για το Σταμάτη Φασουλή τις προάλλες και μου έλεγαν δεν τον έχει τύχει να μιλήσουμε ποτέ, ότι είναι ο άνθρωπος που λέει τα αστεία και αφήνει τους άλλους να γελάνε. Ξέρεις, είναι ευθύης πολύ. Δεν ξέρω, δεν τον έχω ζήσει πολύ. Θα μου άρεσε αλλά... να σε δω σε μια παράσταση σκηνοθετημένη από το. Και εγώ θα το ήθελα κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν μου λες, ας πούμε, τι θα ήθελες, θα ήταν αυτά. Δηλαδή, το έχω σαν παράπονο εσωτερικό δικό μου. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος, ας πούμε. Θα μου άρεσε και σε, ένα... και σε ένα χώρο έτσι μαζεμένο όπως είναι αυτός που εμφανίζεται τώρα. Το οποίο το ξαναλέω ότι είναι φανταστικό το θέατρο. Φανταστικό. Βλέπεις, όπου και να καθίσεις, βλέπεις. Είναι τόσο ζεστός, τα χρώματα, οι φωτισμοί. Είναι, πραγματικά είναι πολύ καλή δουλειά, πολύ προσεγμένη. Για τον Εβραίο λέω. Ναι. Πολύ προσεγμένη. Είναι εξαιρετική δουλειά και εμείς τη ευχαριστούμαστε πάρα πολύ. Φαίνεται. Και περνάμε καλά. Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση δική σου τώρα με τον Χάρη Σόζο? Πώς θα πας με δύσκολα, σένα? Δύσκολα. Γιατί? Δύσκολα. Είναι δύσκολο άτομο. Είσαι. Ναι, δεν τον πάω πολύ. Δεν τον πας πολύ. Όχι, όχι. Είναι δύσκολος χαρακτήρας, είναι ιδιότροπος χαρακτήρας. Με τσαντίζει πολλές φορές. Αλλά τι να κάνω, τον αγαπάω. Τι να κάνω. Πόσο περήφανος είσαι για το γιο σου? Όσο είμαι και για την κόρη μου. Εντάξει, μιλάω για το γιο σου γιατί έχει ακολουθήσει έναν δρόμο πλέον. Ο Λεωνίδας, καλά δεν λέω? Ναι. Ο οποίος δεν έχει να κάνει με το θέατρο βεβαίως, αλλά είναι καλλιτέχνης. Και μάλιστα πολύ καλός. Και τον έχω δει και σε εκπομπή που είχε φιλοξενηθεί πρόσφατα. Πρόσφατα. Νομίζω είχε πάει σε πρωινό. Όχι στη Μενεγάκη, στην Ναταλία ήτανε. Πού ήτανε? Σε πρωινή εκπομπή και τον ευχαριστήθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε γράψει τη μουσική για μια παράσταση. Ναι, είχα κάνει πρόπερση ένα παιδικό, το Τζάκι τη Φασολιά. Έχω έρθει, το έχω και δει. Είχε γράψει και τη μουσική, ναι. Ναι, εκεί το γνώρισα. Να σου πω την αλήθεια μου, καμαρώνω. Ταλέντο, έτσι. Καμαρώνω. Είμαι φαν του, ας πούμε. Παρότι είμαι δύσκολο σαν κριτή και σαν πατέρα, πιστεύω ότι έχει ταλέντο, αλλά βέβαια σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη, τη σημερινή, που είναι τραγικό, ας πούμε, το τι συμβαίνει γύρω, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και ο χώρο αυτό που έχει επιλέξει είναι, φαντάζομαι, και πολύ ανταγωνιστικό. Εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθεί. Θα προτιμούσα να είναι κάτι, να κάνει κάτι άλλο, να τέλειωνε το πανεπιστήμιο τώρα που το τελειώνει δηλαδή και να. Ασχολείται με κάτι άλλο παρά με καλλιτεχνικά, επειδή είναι δύσκολη καιρή, η δουλειά μας θέλει κάθε τρεις μήνες να ψάχνουμε άλλη δουλειά. Είναι η αβεβαιότητα είναι, για το παιδί είναι, σου. Είναι και τώρα πια, ας πούμε. Παλιά, ας πούμε, η μουσική ήταν καλή περίπτωση. Παλιά. Ναι. Όλη τη βδομάδα, θυμάμαι εγώ στα νιάτα μου, πηγαίναμε κάθε μέρα κάπου ήμασταν. Τώρα, Παρασκευή, Σάββατο και αν δουλέψουν. Είναι πολύ. Και αν, όπως το είπες, και αν πληρωθούν. Πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι έχουν αλλάξει και επάγγελμα. Τι να κάνουν, αφού δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι. Πάμε λίγο και στην κορούλα σου τώρα, τη μικρή μας. Χαζομπαμπάς. Πολύ. Πόσο είναι τώρα? Τώρα είναι 6 και κάτι. Αλλά εντάξει, είμαι ερωτευμένος με την κόρη μου. Τι να κάνω. Φαντάζομαι ότι και αυτή πρέπει να είναι ερωτευμένη. Είναι η μοναδική. Όχι, μην το λες.
Όχι. Δεν είναι. Μου κρατάει κόντρες και αυτό είναι με τσαντίζει. Είναι η μοναδική γυναίκα που μου αντιστέκεται. Έχει πάρει το χαρακτήρα σου. Δεν ξέρω. Πώς τη βλέπεις εσύ. Δεν ξέρω. Είναι τσαούσα. Νομίζω ότι έχει δικό της χαρακτήρα αυτή. Είναι... Προσπαθώ να την καταλάβω, προσπαθώ να την μάθω και δεν τα έχω καταφέρει. Σου ασκεί κριτική. Όχι τόσο κριτική, όσο με τσιτώνει, ας πούμε. Δεν με αφήνει. Προσπαθώ να την πλησιάσω, να την χαϊδέψω, να την φιλήσω. Να αυτό και με κρατάει σε απόσταση. Έχει το δικό της και με τσαντισμό. Ναι, στέκεται. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό με κόρη και μπαμπά. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να είμαστε λίγο πιο τρυφεροί, αλλά μέχρι πριν από 2-3 μήνες με νευρίαζε. Η καθημερινότητά της πώς είναι, πάει σχολείο, παιδικό, ναι, τι κάνει. Πάει στο παιδικό. Πάει νηπιαγωγείο φέτο. Ναι. Και... Σπουδάζει το παιδί. Σπουδάζει, ναι, σπουδάζει κανονικά. Δεν το λες. Όχι, δουλεύει, εγώ το λέω. Γιατί... περισσότερο από εμάς και τα παιδιά μας δουλεύουν περισσότερο από τους γονείς πολλές φορές. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το πρωί σηκώνεται 7 να πάει σχολείο, ναι, ή μετά αν έχει φροντιστήρια, μετά να κάτσει να διαβάσει και τέτοια, οι ώρες τους είναι, ναι, ναι, δύσκολες. Ένα ωράριο μαθητή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο από το δικό μας. Δεν μου ορίστε, τι είπατε. Όχι, δεν μιλάει. Μου λέει φροντιστήριο, έχει χρονό παιδάκι. Όχι, όχι, λέω γενικά τα παιδιά. Γενικά, τα παιδιά, ένα που έχει παιδιά που πάει στο δημοτικό, έτσι ή πάει στο είναι, γυμνάσιο. Έτσι είναι. Πάει αγγλικά, κάτι. Κρίνω εγώ εξιδίων. Την εξάλλου και η δική μου πάει στο μπαλέτο τη, πάει στο κολυμπητήριό τη. Είναι και αυτά. Και όπως και η δική μου. Και εδώ θέλω να σε φέρω. Τι ρόλο παίζει για εσένα η άσκηση, η σωστή διατροφή, γιατί θα μαγειρέψουμε και μετά την συνταγή στην αγαπημένη. Και αν προσέχεις γενικά τον τρόπο που η κόρη σου τρώει, θέλεις να μπεις, είπες πάει μπαλέτο, άρα την έχεις πρόξει έναν άλλο δρόμο, να έχει ενδιαφέροντα, να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες. Νομίζω ότι τα παιδιά από μικρά πρέπει να τους δείξεις το δρόμο και από εκεί και πέρα αυτά θα επιλέξουν τι θέλουν να ακολουθήσουν. Όσον αφορά για τη διατροφή, δεν ασχολούμαι πολύ εγώ, ασχολείται περισσότερο η γυναίκα μου. Αλλά είναι και από σουλούπι δικιά μου λιτοδίαιτη, δεν τρώει πολύ. Και στο μπαλέτο δεν πρέπει να είναι καλή, πόσα χρόνια κάνει μπαλέτο, μια χαρά είσαι, χάρη μου, το έχεις κάνει. Δύο-τρία χρόνια. Από πολύ πολύ μικρούλα, καλά έκανες. Θα ήθελες να φέρουμε στην παρέα μας μια πολύ όμορφη κυρία, μια φίλη. Βεβαίως. Να μας πει πολλά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας μία φίλη μου, η οποία κάνει και σε μένα μάθημα και στην κόρη μου και θα μάθουμε πολλά. Και για τον τρόπο που πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν με το χώρο την άσκηση και για την ψυχολογία, πόσο καλό τους κάνει. Είναι καθηγήτρια, σηκώνομαι, μπράχ, αστέρια, η σαστόλα εδώ μέσα, αστέρια. Και πάνω από... ποιος έκανε χα? Πνιγικές, θα δώσει μου. Πάνω υποδεχτώ την Ελεάνα Γλύκα. Έλα, κοριτσάκι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Το Χάρη το γνωρίζεις, έχετε γνωριστεί, η Ελεάνα. Τι ωραία χρώματα, τι ωραία που είσαστε. Βασικά όλο αυτό είναι πάνω σε μένα στημένο, στην ομορφιά τη δική μου. Επέλεξε ο Κοντογιάννης να το φτιάξει έτσι. Δεν ξέρω, γελάει κάποιος από εσάς. Όχι. Καλώς ήρθες, Ελεάνα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα που όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε, αλλά δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα. Άκουσα πριν που έλεγε ότι ο Χάρης, η κόρη του είναι 6,5. Mm-hmm. Και κάνει ήδη 2,5-3 χρόνια μπαλέτο. Mm-hmm. Δηλαδή... Ξεκίνησε στη σωστή ηλικία. Κοίταξε να δεις, βοηθάει κινησιολογικά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίξουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν αλάνες που μπορεί να εκτονωθεί ένα παιδί. Οπότε αναγκαστικά ψάχνει να βρει είτε παιδότοπους όπου να μπορεί το παιδί να ασχοληθεί και να εκτονώσει την ενέργειά του. Και τι καλύτερο από το να ασχοληθεί, ας πούμε, με το χορό, σε εισαγωγικά, γιατί περισσότερο κινησιολογικά παιχνίδια κάνουν, όπου διαμορφώνουν και χαρακτήρα, γιατί θέλει πειθαρχία αυτό. Διαμορφώνουν και τη σωματική τους διάπλαση και είναι προσεγμένα. Εκτονώνονται και σου έρχονται σπίτι ξεκουρασμένα και πέφτουν και κοιμούνται. Και κουράζεσαι εσύ. Τι ηλικία αναλαμβάνεις εσύ, λοιπόν, στη σχολή? Κλασικό μπαλέτο. Κλασικό βέβαια σε αυτήν την ηλικία. Όπως από 3 μέχρι 93. 93, ναι, δεν μου αρέσει. Ξεκινάνε 3 ετών. Είναι μια πολύ καλή ηλικία γιατί τα παιδάκια όσο πιο μικρά είναι έχουν από τη φύση τους μια ελαστικότητα, μια κίνηση πιο εύκολη. Οπότε ο χορός και το μπαλέτο ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία βοηθάει να διατηρήσουν την ελαστικότητά τους και να μπουν κάποιες βάσεις για τις μετέπειτα ασκήσεις όπου μετά χτίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ένα παιδάκι έχει ξεκινήσει 3 χρονών, έχει διατηρήσει την ελαστικότητά του, έχει μάθει τα πρώτα βήματα, στα 6 μετά είναι έτοιμο να μπει ουσιαστικά στο κυρίως θέμα του μπαλέτου.
Στην αρχή ξεκινάμε με ουσιαστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια. Αυτό που λέει ο Χάρης. Κάνουμε και οργανάκια, μαθαίνουν το ρυθμό. Τα βοηθάει πολύ να αντιλαμβάνονται το χώρο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο τα πρώτα μαθήματα που ξεκινάει ένα παιδάκι. Ξεκινάμε να μάθουμε το σώμα μας. Που βάζουμε τα χέρια στη μέση, πώς τεντώνουμε τα ποδάκια. Οπότε λες, βάλει τα χεράκια στη μέση, την πιάνουν έτσι στη μέση. Σαν έγκυες. Ναι. Ψάχνουν να δουν που είναι η μέση τους. Ή τέντωσε το ποδάκι, ψάχνουν να δουν πώς θα το τεντώσουν. Δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με το σώμα. Η πρώτη επαφή με το χώρο, τους λες να κάνουν κύκλο, δεν έχουν την αίσθηση καν πώς κάνουμε τον κύκλο ή πώς μπαίνουμε στη γραμμή. Αυτά τους πρώτους μήνες είναι πολύ εύκολο να μπουν οι βάσεις και να τα μάθουν και να περνάμε και καλά και να παίζουμε. Μετά όμως υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που κάνουμε στο πάτωμα, όπου θεωρείται η καλύτερη άσκηση, διότι αναγκαστικά το σώμα έχει τη σωστή θέση. Ναι. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι ξαπλωμένο στο πάτωμα δεν μπορεί ούτε να καμπουριάσει, ούτε να είναι στραβά. Είναι σωστά τοποθετημένο. Μαθαίνουν και να περπατάνε, έτσι, και να στείνονται. Οπότε, από εκεί και πέρα, αρχίζουμε να δυναμώνουμε τα πόδια κυρίως. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να τεντώσουν τα γόνατα, να δυναμώσουν τα πόδια, τα κουντεπιέ μας, να μπορούμε να σταθούμε στα δαχτυλάκια αργότερα, να μάθουν να περπατάνε, τα πρώτα βηματάκια. Και στη συνέχεια να μάθουν να στείνονται, που είναι πάρα πολύ βασικό για ένα παιδάκι, να μάθει να κρατάει την πλάτη του, όταν διαβάζουν να μην πέφτουν πολύ μπροστά. Μέχρι τα 9 χρόνια είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ανατομικά να έχουν κύφωση και λόρδωση. Mm-hmm. Δηλαδή να φεύγει ο σφυϊκός. Εγώ είχα λόρδωση πάντα. Θυμάμαι τον εαυτό μου και ακόμα, δηλαδή έτσι ξεκουράζομαι, άμα κάθομαι προς τα πίσω. Αυτό θα δώσει κάνει... ολοκόλυβο σου κάτω. Έχει να κάνει με το πόσο πλαστελίνη είναι ακόμα το κορμάκι τους. Δηλαδή ο σφυϊκός ο οποίος φεύγει πίσω στη λόρδωση έχει να κάνει με το πόσο χαλαρή είναι η κοιλιακή στην αρχή. Οπότε δυναμώνουμε το σώμα, σφυλιακός, αυτό αρχίζει τραβάει μπροστά σιγά σιγά, ισιώνει η πλάτη γιατί δυναμώνουμε με τις ασκήσεις και έχουν ένα πολύ ωραίο στήσιμο και είναι έτοιμα μετά για να μπουν στο κυρίως θέμα του μπαλέτου, όπου αυτό ξεκινάει μετά τα 6. Μετά τα 6. Αυτό νομίζω ότι τους βοηθάει και στον τρόπο που θα διαβάζουν μετά. Mm-hmm. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, ξέρεις, πέφτουν πάνω, σκύβουν και αρχίζουν... Εάν ένα παιδί έχει την προπαίδεια, την αρχή. Ναι, ναι. Το στήσιμο του σώματος, το πώς το κρατάει, νομίζω θα το βοηθήσει και στη μελέτη του μετά να κρατάει το σώμα του και να μην στρεβλώνει. Και στο περπάτημά του. Και εκείνο που πρέπει να είναι βασικό, νομίζω, είναι ότι θα πρέπει όμως και οι γονείς να ψάξουν σε ποιες σχολές θα κατευθύνουν τα παιδιά αυτό, τους. Γιατί πολύ, δεν πολύ. Είναι όλες οι σχολές. Δηλαδή μπορούν να πάρουν ένα παιδί και να στο στραβώσουν, άμα δεν είναι καλή η σχολή. Έχουν έρθει πολλά παιδάκια τα οποία έχουν στραβωμάθει, τα έχουν βάλει πολύ νωρίς στην πάρα. Αυτό το λέω γιατί οι μαμάδες καμιά φορά ενθουσιάζονται και λένε, α, θα το πάω μπαλέτο, ή για να χαργεντίζονται οι ίδιες. Ότι δεν μπορέσαν οι ίδιες να κάνουν αυτό στην εποχή. Αυτό δεν γίνεται συνήθως, μόνο ότι δεν κάνει. Ναι, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή η επιλογή της σχολής, mm-hmm. γιατί μπορεί να κάνει κακό, νομίζω, στα παιδιά. Ναι. Και υπάρχουν και πολλές σχολές, να το πούμε και αυτό. Εμείς έχουμε σύλλογο, το λεγόμενο ΣΥΣΧΕ, Σύλλογος Ιδιοκτητών Σχολών Χορού, όπου αναγκαστικά για να πάρεις τη βεβαίωση πρέπει η σχολή να είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Ξέρετε πόσες σχολές υπάρχουν που δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Και έχουν μέσα κάτι κοριτσάκια που διδάσκουν, που δεν έχουν καν πτυχίο, που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει μπαλέτο. Και παίρνουν παιδάκια, τα διορθώνουν, τους κάνουν γέφυρες, τους κάνουν ανοίγματα, τα τραβάνε. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ κακό. Κάνεις ζημιά, νομίζω. Και μιλάς τώρα για το σπόνδυλο. Μιλάς για κοκαλάκια τα οποία, ακόμα όπως είπες, είναι πλαστελίνη. Μωρά. Είναι μωρά. Δηλαδή, εμείς μέχρι τα 6 που θα πάνε δημοτικό και θα ξεκινήσουν ουσιαστικά να πιάνουν την μπάρα και να κάνουν ασκήσεις. Τα θεωρούμε μωρά. Τα λέμε μωρά. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει από μόνο το παιδί να καταλαβαίνει τη στάση και την κρατάει. Mm-hmm. Εγώ παρατηρώ καμιά φορά την κόρη μου το πώς κάθεται και παρακολουθεί τηλεόραση όταν βάλει το αυτό. Και βλέπει αυτό το κορμάκι. Είναι στη φύση σου, μωρά. Όχι, βλέπει. Γίνεται συνήθεια. Γίνεται συνήθεια, τρόπο ζωή. Ενώ εμεί μεγαλώντα για τα παιδιά πάντα έχουν και από μόνο του τη σωστή σωματική στάση, α πούμε. Μεγαλώνοντα όμω και εμεί αρχίζουμε και καμπουριάζουμε, βαριέμαι. Και χάνουμε τη σωστή. Είναι τρόπο ζωή. Να ανοίξω μια παρένθεση σε αυτό το θέμα τώρα, για να σε πάω λίγο στο θέατρο. Mm-hmm. Χρειάζεται οι ηθοποιοί να κάνουν κινησιολογία, να κάνουν. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ο ηθοποιός μιλάει με το σώμα. Δεν μιλάει με τα λόγια. Δεν μιλάει με τη γλώσσα. Ναι. Το σώμα πρώτα μιλάει. Αν σε χτυπήσω. Αν σε χτυπήσω εγώ στο χέρι, πρώτα θα πονέσεις και μετά θα κάνεις το όχ. Και νομίζω δηλαδή πρώτα και το σώμα αισθάνεται και μετά έρχεται ο ήχος. Έρχεται το λεγόμενο αυτοσχεδιασμό. Βέβαια. Την έκφραση. Βέβαια. Το πώς δηλαδή θα δείξω ότι είσαι θλιμμένος. Δεν είναι μόνο να το πεις. Πρέπει να το δείξεις. Έρχεσαι να μ' αγκαλιάσεις και σου κάνω ένα έτσι εγώ.
Και αμέσως καταλαβαίνεις, άσε με τα συναισθήματά σου. Αυτή είναι και η δυσκολία του χορευτή, ότι ο χορευτής δεν μιλάει, πρέπει να το εκφράσει με το σώμα του. Δηλαδή, πεθαίνεις από έρωτα για κάποιον πάνω στη σκηνή και πρέπει να το καταλάβει ο θεατής. Ή υποφέρεις γιατί πονάς, πρέπει να το καταλάβει, δεν μπορείς να το πεις. Εκείνο που χρειάζεται είναι εμείς κάνουμε, ας πούμε, ξέρω, κινησιολογία, κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, δουλεύουμε το σώμα, γιατί και εγώ πιστεύω στο σωματικό θέατρο. Εκείνο που δεν έχουν είναι οι χορευτές, πρέπει να κάνουν και αυτοί κάποια στοιχεία υποκριτικής, τα οποία είναι ενισχυτικά, ας πούμε, του χορού, της έκφρασης. Ναι. Πολλές φορές έχουν το μάτι του ψαριού. Ξέρουν να κουνάνε ωραία τα χέρια τους, ωραία τα πόδια τους, έχουν καταπληκτική αλλά τεχνική. Εδώ είναι άχρωμο, αλλά το μάτι είναι έτσι. Είναι άχρωμο. Είναι αυτό που λέμε και εμείς. Ο χορευτής είναι από εδώ και πάνω. Το τι βγάζει, το τι δίνει. Μπορεί μια κοπέλα να μην έχει τα τέλεια πόδια, να μην φτάνει εδώ πάνω, να μην έχει το τέλειο αντεόρ που λέμε, το άνοιγμα προς τα έξω, αλλά να έχει τέτοια έκφραση και τέτοια ωραία χέρια που αυτό έχει να κάνει με την κίνηση. Σωστά. Και με την έκφραση. Εντάξει, είναι και ωραιοποιημένα κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις ωραιοποιημένες, κάτι τέτοια, τα οποία δεν ξεκινάνε από το συνέστημα, δεν ξεκινάνε από μέσα προς τα έξω, απλώς δείχνονται. Νομίζω, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι και οι χορευτές θα πρέπει να κάνουν κάποια μαθήματα υποκριτικής, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ, ας πούμε, στο να μπορέσουν να εκφράσουν καλύτερα, ας πούμε, με την κίνηση και το χορό τους τα πράγματα που αισθάνονται. Μπορούμε να δούμε λίγο έτσι από δουλειές της Ελεάνας, έχουμε μάμπο. Αν δεν θα δούμε μπαλέ, θα δούμε κάτι πιο ευχάριστο, μέσα είμαι, πάμε. Ναι, ναι, play, play σου λέω. Ladies and gentlemen. Έτσι. Είδαμε, πήραμε μια γεύση από μάμπο. Είναι σάλσα μάμπο. Σάλσα μάμπο. Η χορογραφία λέγεται μάμπο. Θα μπορούσα να πω πάντως εγώ ότι είσαι μια γλύκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι μπορείς να έρθεις με το Μίλα και να μας το κάνεις και εδώ, αν θέλεις αυτό. Βεβαίως. Μπορείτε εδώ, άμα τραβήξουμε λίγο με τον Γκελντή, κάνουμε μια μετακόμιση. Μπορείτε. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κι άλλο απόσπασμα από δουλειά της Ελεάνας να δούμε. Hip hop, να πάρουμε λίγο από τη σχολή. Ωραία, να δούμε και τα παιδιά τι μαθαίνουν εκεί. Play, play. Είδαμε και μία γεύση από hip-hop. Από hip-hop. Να πω ότι η σχολή της Ελένας είναι στην Άνω Γλυφάδα, Κονίτσης 12. Mm-hmm. Καλά δεν το λέω. Καλά το λες. Και έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά, αγαπημένοι μου, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πέρασαν κιόλας 40 λεπτά. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Όχι. Όχι, κοντά σου στο ο χρόνος. Στο είπα χάρη. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι στη σημερινή εκπομπή, και ξέχασα, παράληψη, δεν το είπα στην αρχή, 10 τυχεροί από εσάς και τους τηλεθεατές μας θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή, 50 ευρώ ο καθένας σας. Θα δείτε τα ονόματά σας, βλέπετε και την καρτούλα, νομίζω, που θα δηλώσει τη συμμετοχή. Αυτή, α, μπράβο, οκ. Okay. Τώρα βλέπετε την καρτούλα. Πάρτε τηλεφωνάκι ή στείλτε μήνυμα
Και 10 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από τα σούπερ μάρκετ Βερόπουλους δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα ψώνια της εβδομάδας. Καλέστε, στείλτε μήνυμα. Στο τέλος της εκπομπής θα δείτε τα ονόματά σας να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, πρώτες διαφημισούλες και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε να δοκιμάσουμε. Κάτι σε χταπόδι μου μυρίζει εμένα τώρα. Κάτι σε πίτα με μανιτάρια. Κάτι λίγο για χορό, κάτι λίγο για θέατρο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε που θα λέγει ο Ηλιόπουλος, είμαστε. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφαπι κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Τίνα, στοπ! Στοπ, Τίνα! Μπαρκαρουτσός! Πώς το βλέπεις, μωρή τσούχτρα? Θα μας κόψεις τα μεροκάματα? Μη μιλάς! Τα αγγελούδι μου, ρε, εσύ δεν το λυπάσαι και μου κόβεις βόλτες μέσα στα στενάκια σαν συγκαμμένος! Ε! Και δεν μιλάς, μωρή κλαψογριά! Τι θα βουρκώσεις? Ηρέμησε, να την αφήνω πάλι και να μελά. Τι να ηρεμήσω, μωρέ, τι να ηρεμήσω. Δεν το βλέπεις που είναι προκλητικός, τώρα δεν θα τα ακούσεις κι εσύ. Σε παρακαλώ. Έχε χάρη, ρε, που έχω δουλειά. Αλλιώς θα κατέβαινε κάτω ο άντρας μου να σε ισιώσει. Αλλά είσαι και κοντούλα. Αναστασία. Πού να μου χαθείς να χάνεσαι. Τσίχλα. Μη μιλάς. Όταν μιλάει πολύ η οικογένειά σου, την πληρώνει συνήθως εσύ. Όχι στην επικοινωνία σου. Γιατί με το οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ κάνεις οικονομία. Έχεις και 20% έκπτωση σε όλα τα συμβόλαια και 20% μπόνους σε όλα τα καρτοκινητά. Ήθελες να μειώσεις τα οικογενειακά έξοδα? Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Έτσι πως τα έκανες, βγάλ' τα πέρα μόνος σου τώρα. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Για αυτούς που γίνονται ένα με τις επιθυμίες τους. Για τους ρυψοκίνδυνους. Για αυτούς που δεν σκέφτονται συντηρητικά. Για όσους θέλουν μία προσφορά που τους έρχεται κουτί. 6 κουτάκια Coca-Cola συν 2 δώρο. Για όλους. Αγάπη μου, αγάπη μου είσαι τα πάντα εσύ. Αν αυτό σου φαίνεται μεγάλο νούμερο, δες και αυτό. Τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Joker από τον ΟΠΑΠ. Οι οδοντίατροι συνιστούν τη χρήση οδοντικού νήματος και στοματικού διαλύματος. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τη νέα AIM Expert Protection. Εμπνευσμένη από το οδοντικό νήμα, περιέχει microgranules για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Εμπνευσμένη από το στοματικό διάλειμμα, περιέχει ψευδάργυρο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Νέα AIM Expert Protection. Καμία οδοντόκρεμα δεν προσφέρει καλύτερη προστασία. Αυτό? Τι επεξεργαστή έχει? 1,5 γίγκα. Αυτό το tablet, USB QR codes διαβάζει? Όλα τα διαβάζει. Όχι στο γιο μου, που δεν ανοίγει βιβλίο. Σε αυτό, ο browser είναι γρήγορος. Άπιαστος. Με αυτό κατεβάσω ταινίες, παίζω παιχνίδια και ακούω μουσική ταυτόχρονα. Και βέβαια. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τρία πράγματα ταυτόχρονα. Ωραία. Κλείσαμε. Αυτό θα πάρω. Ωραία. Και εμείς κλείσαμε. Θα σας το φυλάξω εγώ, που είμαι και φύλακας, και περνάτε αύριο να το πάρετε. Θέλεις tablet, θέλεις public, γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη γκάμα tablet στην αγορά, ακόμη φθηνότερα με Win Double Play Small, για να σερφάρεις απεριόριστα στο σπίτι μόνο με 15 ευρώ. Τελεία και public. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Μούδια ορτιού με γλασαρισμένες φέτες λεμονιού. Αυτή και πολλές ακόμα ιδέες στο faya.gr. Total. Απλά μοναδικό. Να σέβεσαι το παρελθόν και να ονειρεύεσαι το μέλλον. Να κρατάς τις παραδόσεις σου, μα να τολμάς να καινοτομείς. Να μένεις πιστός στις αξίες σου και να τις μεταδίδεις αυτούς που αγαπάς.
Να νιώθεις περήφανος για τη χώρα σου και να δείχνεις σε όλους πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Αυτή είναι η μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες, μα πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Γαλοπούλα Ιφαντής. Αξεπέραστη ποιότητα, σωστή τιμή και γεύση από ατόφιο τρυφερό φιλέτο. Όχι γαλοπούλα ό,τι βρεις, γαλοπούλα Ιφαντής. Στη ζύμη ψαχνών είμαστε περήφανοι για το χωριάτικο φύλλο μας, γιατί το εγκρίνουν οι πιο απαιτητικοί κριτές. Οι γιαγιάδες μας. Ζύμη ψαχνών, νόστιμο, παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, όπως το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας. Για όσους ξέρουν από φύλλο. Στο σοκολατένιο κόσμο της Ίον, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Απόλαυσε τις αγαπημένες σου σοκολάτες Ίον, αμυγδάλου, γάλακτος και σοκοφρέτα, σε πασχαλινά αυγά, με φανταστικά δώρα. Συνδύασε απόλαυση και παιχνίδι με την πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Εδώ στη Ροδόπη ζούμε με τη φύση και ζούμε από τη φύση. Αυτή η φύση μας έκανε καλοτάδες. Αυτό μάθαμε να κάνουμε και το κάνουμε καλά. Όταν ξέρεις τι ταΐζεις στα ζωντανά σου, ξέρεις και τι γάλα πίνουν τα παιδιά σου. Γάλα, ολοθρέψη και νοστιμιά. Περισσότερες από 700 οικογένειες συνοτρόφων στη Ροδόπη ζούμε για το γάλα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε γεννημένοι γαλατάδες. Ροδόπη, γάλα πάνω απ' όλα. Η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Χρειαζόμαστε έναν ήλιο που ανατέλει. Τρεις απολαυστικές βουτιές. Ένα διαχρονικό παιχνίδι. Το μυστικό μιας αυθεντικής γεύσης και το όνομα μιας αγαπημένης οικογένειας. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Φυσικά συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες. Ώρα για Superfoods. Superfoods στα φαρμακεία. Greta Farms. Πιστή στο όραμά μας να κάνουμε τον κόσμο να τρέφεται καλύτερα, χρησιμοποιούμε άριστες πρώτες ύλες και εφαρμόζουμε τους πλέον αυστηρούς ελέγχους και τεστ DNA. Greta Farms. Η επιμονή σας στην κορυφαία ποιότητα δικαιώνεται. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφα-π κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Γεια σου, Σάκη. Σάκη! Σάκη! Έλα να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε. Καλά θα έρθει ο Σάκης να μαγειρέψουμε. Πας καλά. Τι λες κι εσύ, μελαχρινή γυναίκα. Στις διαφημίσεις συζήταγα με τον Χάρη και την Ελεάνα για φαγητά. Λέγαμε λοιπόν τα αγαπημένα μας φαγητά, τις αγαπημένες συνταγές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι μαγειρεύεις, Χάρη. Μαγειρεύω από 17 χρονών. Δεν το ήξερα. Και μου άρεσε που μου είπες ότι αν έρθει στο αλιβέρι και φας αρνί ψητό, θα πάθεις πλάκα. Το ψητό. Εμείς παλιά, το Πάσχα, μια που πλησιάζει ο καιρός, δεν το σουβλίζαμε. Το κάναμε γεμιστό. Με γέμιση. Ολόκληρο το αρνί, το στήθος, το κουφάρι μέσα το γεμίζαμε. Και υπήρχε από παλιά μια φράση που έλεγε: όποιος δεν έφαγε αρνί Πάσχα στο αλιβέρι, τι την θέλει τη ζωή στον κόσμο να τη φέρει. Τέλειο, τέλειο. Τα τελευταία χρόνια βέβαια σου βλύζουν πολύ. Ναι. Φέτος πού θα κάνεις Πάσχα, Χάρη? Στην Κέρκυρα. Α, δεν θα πας σε... Θα πάω με τον αδελφό μου, όχι. Μένει μόνιμο αδελφό σου στην Κέρκυρα. Ναι, ναι. Οπότε θα πάτε οικογενειακώς. Θα είναι πολύ ωραία, φαντάζομαι. Έχουν άλλα έθιμα εκεί, έτσι. Είναι όμορφο, είναι όμορφο. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Κανάτα και όλα αυτά. Είναι όμορφο.
Άμα δεις τον Βοσκόπουλο και την Κερέκου να μου τους φιλήσεις, γιατί τους αγαπώ πολύ. Θα τους δω και θα τους φιλήσω. Αλήθεια το λέω, ναι. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Και η κόρη τους είναι μία κούκλα, η οποία, κοίτα τώρα πώς τα έφερε. Η κόρη τους, η Μαρία, είναι στη σχολή της Ελεάνας, κάνει μπαλέτα. Και είναι σαν να βλέπεις αυτό το μωρό, από τη μέρα που το γέννησε η Άντζελα, ήταν σαν να το έχουν ζωγραφίσει. Ναι. Σαν εικόνα είναι, σαν φωτογραφία. Είναι, μάτια απίστευτα. Είναι απίστευτο και παιδί και πανέμορφο. Και πολύ καλό παιδί. Παρότι είναι κόρη της Γερέκου και του Βοσκόπουλου, αν το δεις, είναι πολύ καλό παιδί. Δεν έπρεπε να έχουν καλό παιδί. Δεν είναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω, δεν είναι όλα έτσι. Αλλά τα πιάνει μια έπαρση, μια λαζονία, ένα ξεροβωτή. Και... Η Μαρία είναι από τα καλύτερα κορίτσια της σχολής. Η δασκάλα της είναι εδώ, το επιβεβαιώνει. Να. Πολύ καλό παιδί. Μα και η Άντζελα είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Είναι απίστευτη. Να μου τους φιλήσεις την Κέρκυρα, να περάσει σούπερ. Σήμερα έχεις επιλέξει να μαγειρέψουμε εδώ για σένα, νομίζω... Μελιτζάνες με το κρέας. Χοιρινό μεσέλινο. Μελιτζάνες με το κρέας, το αγαπημένο φαγητό. Χοιρινό μεσέλινο μου λένε από πάνω. Εσύ τι θα φτιάξεις, μανιταρόπιτα. Μανιταρόπιτα είναι η αγαπημένη μου. Και εμένα. Mm. Αχ, ό,τι έχει να κάνει με πίτα. Πίτα είπα, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μανιταρόπιτα, χορτόπιτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, ό,τι έχει να κάνει με παχυντικά πράγματα εδώ. Κουβελογιάννη, τέλος. Τώρα θα τα κάνει η Ελένα Αγγλίκα. Λοιπόν, θα περάσουμε στην κουζίνα, αφού πρώτα σας δώσω πάσα να δούμε την κάρτα, την καρτούλα με τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή του Χάρη, το αγαπημένο, ένα από τα φαγητά που επέλεξε ο Χάρης σήμερα για εσάς, τηλεθεατές μου. Θα περάσουμε στην κουζίνα να βρούμε το Γιάννη, το σεφ μας, το Γιάννη Γκελντή, να μαγειρέψουμε μαζί και να πούμε και άλλα πράγματα. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος, εμείς τα λέμε και για το χορό και για τις παραστάσεις και τα σχέδια που θα έχουν για το καλοκαίρι και που θα πάνε το Πάσχα. Αν και για το Χάρη, ακούσαμε, θα πάει στην Κέρκυρα. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα με τα υλικά και θα μας βρείτε στην κουζίνα με τον σεφ. Χοιρινό μεσέλινο. Υλικά: 1 κιλό χοιρινό σε μερίδες, 500 γραμμάρια σέλινο, 500 γραμμάρια σέλερι, 1 κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, 2 αυγά και χυμό ενός λεμονιού. Λοιπόν, είδαμε την καρτούλα με τα υλικά και βέβαια τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Altis, Vitam, Proactive, παρακαλώ πολύ, είναι μία μίγα στο πλατό και αυτή είναι του Παπαδάκη. Γιώργο! Παπαδάκι, πάρ' τη μύγα σου. Ή το αυτιά είναι, πιανού είναι αυτή. Του βαρεμένου είναι, ρε παιδιά, η μύγα. Ε? Γι' αυτό είναι βαρεμένη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε μία συνταγή που τα λέγατε πριν οι δυο σας, ναι. Και σου λέω Χάρης ότι δεν το έχω ξανακάνει στο φούρνο και θέλει να το δει. Προσπαθούμε λόγω καλοκαιριού να κάνουμε... Πιο υγιεινή διατροφή, έτσι. Πιο ισορροπημένη η διατροφή. Να μπορούμε να χορέψουμε μετά, να μην βαραίνουμε και μια χαρά να είμαστε. Σ' ακούμε. Τελικά τα είδατε. Η εκτέλεση, πολύ απλά, το σέλινο και το σέλερι το έχουμε μπλαζάρει, σήμερα σε μία κατσαρόλα έχει βράσει το νερό, πολύ λίγο ζάχαρη μέσα, μόλις βράσει το νεράκι μέσα τα χόρτα. Γιατί βάζει ζάχαρη, το ίδιο πέρα. Έτσι γίνει καλύτερο όσμωση, σημαίνει να ανοίγουν καλύτερο οι πόροι και γίνεται πολύ πιο γρήγορο ζεμάτισμα, ούτε αργεί τόσο πολύ. Γιατί πρέπει να το ζεματίσεις? Γιατί αν το βάλεις στο φούρνο θα μαραθεί. Α, είναι στο φούρνο, ναι. Ακριβώς, έχει σωστά. Άρα, στην κατσαρόλα δεν χρειάζεται. Με τίποτα. Στο φούρνο και τη ζάχαρη τη βάζεις γιατί? Πολύ λίγο. Γιατί έτσι γίνεται, μπαίνει η σχολή πολύ πιο γρήγορα το υγρό μέσα, ναι. Στο βράσιμο και γίνεται πολύ πιο γρήγορο. Μια κουταλιά, α πούμε, ζάχαρη. Τόσο, περίπου. Τόσο. Και να πούμε το εξής, εδώ έχουμε το νεράκι που έχουμε ζεματίσει, έχουμε κρατήσει λίγο και αυτό το οποίο θα το βάλουμε μετά πάλι μέσα στο φαγητό. Αντιζωμό, δηλαδή. Αντιζωμό, ναι. Αντιζωμό. Βάζουμε το νεράκι που έχουμε ζεματίσει το σέλινο. Ωραία, και μία άλλη ερώτηση. Γιατί βάζουμε και σέλερι και σέλινο? Γιατί αυτή είναι η συνταγή που μου είπε η αγαπημένη σου σύζυγο να τη φτιάξουμε. Και σέλερι και σέλερι. Και σέλερι και σέλερι. Τέλο πάντων. Η γυναίκα κάνει κουμάντο. Εντάξει. Η γυναίκα κάνει κουμάντο. Εσύ δεν ξέρει τη γυναίκα τόσα χρόνια. Όχι, δεν την ξέρω. Τη γυναίκα ποτέ δεν την ξέρει. Τη μαθαίνει. Διαβίου. Ποτέ δεν. Όποιο λέει ότι ξέρει τη γυναίκα του και 40 χρόνια να έχουν περάσει. Είναι και επηρεασμένο από το θεατρικό τώρα ο Χάρης και έχει χίλια δίκια. Γιατί όποιο δεν την παράσταση θα καταλάβει. Η γυναίκα μου συγχωρεμένη έλεγε στη μαμά μου. Ότι τη γυναίκα να την ξέρει ο άντρας από τη μέση κάτω, όχι από τη μέση κάτω. Δεν έχει και άδικο. Όχι, έτσι είναι. Μην ξέρεις τι σκέφτεται, να ξέρεις άλλα πράγματα. Πάμε τώρα στο. Λοιπόν, την κάναμε και την εκπομπή, όπως καταλάβατε, λίγο πιο light. Ελεάνα, είσαι συχαμένη, έχεις κάνει μπάνια, έχεις μαυρίσει και φαίνομαι δίπλα σου κάτασπρη. Σε συχαίνομαι. Είναι και ωραία. Τίποτα. Δικά μας είναι αυτά, γυναικεία. Φίλες και φίλοι, σέλερι και σέλινο δεν το κόβουμε, δεν χρειάζεται. Το τοποθετούμε στο ταψάκι μας. Από κάτω, όπως είναι εδώ. Πραγματικά δεν την έχω ξανά τη συνταγή αυτή. Είναι πολύ απλή. Φούρνος 140 βαθμούς θα το είναι. Το έχεις βάλει, να το βάλω. Είναι έτοιμος. Ωραία.
και χρόνος ψησίματος σκεπασμένο το φαγητό, μία ώρα και 40 λεπτά. Και δεν το αφήνεις να σιγοψηθεί. Μετά θα το βγάλουμε, θα αφαιρέσουμε το ζουμάκι μας, θα βάλουμε σε μια μικρή κατσαρολίτσα. Εκεί μέσα θα έχουμε χτυπήσει ξεχωριστά τα σπράδι μας μαρέγκα. Και το κρόκο μας, μέσα εκεί θα ρίξουμε σιγά σιγά το χυμό, το λιμόνι, γι' αυτό θα το δείξουμε. Εμείς εδώ δεν προλαβαίνουμε. Και το ζωμάκι σιγά σιγά μέσα κάνουμε ένα αυγολέμονο, το οποίο το περιχύνουμε μετά πάνω. Στο τέλος, αφού τέλος είναι και... έτοιμο δηλαδή το φαγητό, έτσι. Το ζωμί που παίρνουμε από το ταψί. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το κάνουμε κλασικά στο σπίτι μας. Ωραία. Συνεχίζουμε. Κρεατάκι. Αλατάκι. Παρακαλώ, αλάτι και πιπέρι. Εγώ. Ναι, φυσικά. Όπως το κάνεις. Όπως το κάνω. Φαντάσου στο λιβέρι τώρα. Πρέπει να τα ανακατέψω. Βάλτα μέσα και ξέρεις μια χαρά. Μέχρι εσύ να βάζεις αλάτι και πιπέρι. Θα με κάνεις τώρα. Φέρε, φέρε, φέρε. Αυτό εδώ είμαι εγώ. Κόβω εγώ το κρεμμύδι. Να ανεβάσουμε τα μανίκια του Χάρη. Πάω τον μπουχάρι που θα δώσει. Δεν φεύγω, δεν σε αφήνω, αγόρι μου. Τι θες να δώσεις, ένα τάκι. Τι νόμιζες, Χάρη μου, θα νόμιζα, θα γλιτώσω, αλλά. Θα την γλιτώσεις, νόμιζες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο ο Χάρης κάνει να του ανεβάσουμε τα μανίκια, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα όμορφα λουλούδια Παπασωτηρίου Flowers. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε φορά φέρνουν κάτι καινούριο. Ναι. Βάζεις ένα το κρέας. Πρώτα τι πούν, πότε δεν φέρνουν το ίδιο. Και κάθε μέρα στην εκπομπή, η εκπομπή γίνεται πιο όμορφη. Είδες και για να γίνουμε κι εμείς πιο όμορφοι, τι κάνουμε. Είναι και πολύ ωραία πάνω στο ψάρι. Πάμε πιο δίπλα ναι. Και πίνουμε κόλλατζεν. Μπορεί να βάλει κάποιος, αν θέλει, και λίγο πιο παχύ. Παρακαλώ, πολύ δύο γεύσεις. Λεμόνι, φράουλα, επιλέχτε. Μπορούμε να βάλουμε λίγο πιο παχύ. Και τα δύο αγαπημένα μου. Κομμάτι. Αυτά. Παρακαλούμε. Γι' αυτό είμαι πάντα φρέσκια. Και λέει πως αφήνεις τα κάθετε πάνω. Και έτσι δεν σου κολλήσει, δεν θα... Με τίποτα. Προσέχουμε το κρεμμύδι μας, χοντροκομμένο. Τέλεια. Τι θες, Χαρούλη μου. Πατσέτα. Θα βρω σαν καλός νοικοκύρης. Έτσι. Μου αρέσουν οι άντρες που μαγειρεύουν εμένα πάρα πολύ και, και σένα. Μαγειρεύει ο σύζυγός σου. Όχι, μόνο τρώει. Ούτε τρώει. Ούτε τρώει. Τα μαγειρεύεις και τρώσεις εσύ με τους γιους σου. Το λάδι μας. Βάζουμε λαδάκι άλτης από πάνω. Να πούμε ότι όλα τα υλικά είναι αγορασμένα από ελληνικότατο σούπερ μάρκετ το πρώτον, το οποίο όπως λέει και ο Γελδής είναι ελληνικά και εγγυημένα. Και εγγυημένα, μ' αρέσει που το λες. Βλέπετε εδώ τώρα, εγώ βάζω το ζωμό που έχω ζεματίσει το σέλινο και το σέλερι. Όχι πάνω στο κρέας, γιατί έτσι θα μας φύγει το αλάτι του πιπέρι που έχει βάλει Χάρη. Το κρατάει από κάτω. Ακριβώς. Και όπως είναι. Άλλο μηνόχαρτα από πάνω. Σωστό. Το φυλακίζουμε και πάντα με τη γυαλιστερή μεριά προς τα πάνω. Γιατί αυτό? Γιατί όταν είναι η γυαλιστερή μεριά από πάνω, η θερμοκρασία δεν διώχνεται. Παίρνει μέσα στο φαγητό. Όταν είναι ματ, σημαίνει φεύγει. Η ματ μεριά τη βάζουν πάντα όταν θέλουν να βάλουν κάτι σε κατάψυξη. Ναι, αυτό μου το έχει πει και εμένα ο Γιάννης. Μάλιστα. Θα κάνω μία ερώτηση λίγο χαζή, απλά δεν πρόσεξα πριν. Τι κρέας έχουμε επιλέξει, παιδί μου. Κοινό. Μπούτι, έτσι, μπούτι. Και έλεγε ο Χάρης που εσύ, όταν μιλήσει το καλαγόνο, ότι για το κρέας, με το λίπος, για ξαναπέστο. Λέω, θα μπορούσε να επιλέξει κανείς και λίγο πιο παχύ κρέας. Ναι, να πείσει λίγο το... Δεν στεγνώνει έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον τρόπο. Και μετά, αν είναι πολύ πάνω, το αφαιρείς και είναι μια χαρά. Εμένα μου αρέσει το λιπάκι λιγάκι στο όχι μόνο εσένα. Κάνει καλό. Καλό. Στη γεύση κάνει καλό. Στις αρτηρίες πίνεις κολαγόνο μετά και ξεβουλώνεις. Μου ανοίξει το φούρνο. Στράβος. Στράβος. Είναι έτοιμος. Θα δώσει πάλι στράβος. Και εγώ απλώς το βάζω μέσα. Να φουρνιστεί. Εδώ είμαστε. Ωραία. Να πούμε το εξής. Μόλις περάσει ο χρόνος ψησίματος, έχουμε χτυπήσει ξεχωριστά τα σπράδια μας μαρέγκα. Ναι. Χτυπάμε τους κροκούς με το χυμό από το λεμόνι. Ναι. Προσέπουμε το σιγά χυμό, σιγά. Το λεμόνι με τους κροκούς. Ναι. Με τους κρόκους μαζί. Μαζί. Α, γιατί εγώ χτυπάω το ασπράδι, ρίχνω τον κρόκο και μετά ρίχνω το... Ξεχωριστά. Γιατί έτσι αλλιείται καλύτερα. Μπαίνει μετά μέσα στη μαρέγκα που έχουν χτυπήσει το ασπράδι και αυτό μετά το βάζουμε σιγά σιγά που έχουμε προσθέσει λίγο ναι, χυμό ναι. Μέσα στην κατσαρόλα που θα έχουμε βάλει ναι, το ανακατεύουμε και το περιχύνουμε μετά πάνω από το φαγητό μας. Άρα χτυπάμε πρώτα το ασπράδι. Μαρέγκα. Το λεμόνι με τον κρόκο μαζί ξεχωριστά. Τα ενώνουμε. Προσθέτουμε λίγο ζουμί. Ακριβώς. Για να έρθει να ομογενοποιηθεί και να έχει θερμοκρασία το ίδιο. Μετά, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα ή μέσα στο ταψί. Το μετά πάνω στα ψάκια και είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Μετά σίγουρα θα χρειαστεί λίγο πιπέρι. Το χρειάζεται αυτό. Καλό είναι να βάζει λίγο πιπέρι κανείς πάντως στο φαγητό και όποιος θέλει μετά λίγο παραπάνω μπορεί. Γιατί κάποιοι δεν το τρώνε εννοείς. Εμένα που μου αρέσουν τα καυτερά πάρα πολύ. Όταν σου λέω καυτερά, καυτερά, δηλαδή τρώω τα τουρκάκια έτσι ομά.
Τι να κάνω. Ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να σου πέσει λίγο παραπάνω αλάτι, πιπέρι και να το κάνεις λίζα το φαΐ. Καλύτερα να προσθέσεις. Οπότε αυτό λέω, βάζεις λίγο να γίνει το φαΐ και μετά ο καθένας στο πιάτο του όσο θέλει. Ξέρεις τι κάνω, παίρνω πιπεριές καυτερές, τουρκάκια, τα βάζω σε ένα μπουκάλι, βάζω ελαιόλαδο άλτης, το κλείνω και το αφήνω για ένα διάστημα. Η μυρωδιά, η γεύση. Ναι, και αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορείς να φάω καυτερά. Και πώς είσαι τόσο καυτή γυναίκα. Δεν είσαι Μεξικάνη. Πλάκα, πλάκα. Μα αν δεν είσαι Μεξικάνη, πήγαινε να άλλαξε χρώμα γιατί θα σε πατήσω κάτω στο σκουλίκι. Αυτό δεν μου λες Μεξικάνη, γιατί τρώνε καφέρα πολλά. Γιατί πίνουν τεκίλα μετά, τι. Όχι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρει. Όχι. Σα πω και κάτι που δεν το ξέρει. Επειδή έχει μεγάλες θερμοκρασίες εκεί, με τα καυτερά ανεβάζουν την εσωτερική θερμοκρασία και νιώθουν δροσερά. Είναι όπως λέμε εμείς, κάνε κρύο το χειμώνα και ζεστό το καλοκαίρι μπάνιο. Δηλαδή το καλοκαίρι, άμα κάνεις καυτό ντους και βγεις στους 40 βαθμούς, νιώθεις δροσιά. Δεν νιώθεις. Ναι, σε αυτό ενώ άμα κάνεις κρύο, μόνο το που θα βγεις από τον μπάνιο θα καείς ολόκληρος. Τέλεια. Αυτό τρώνε πολλά καυτερά και γενικά στα κλίματα τα. Εκεί θα πάω. Άρα, Πάπη. Πήγε ο Μπάμπης, γιατί δεν νομίζω ότι θέλει να έρθει ή να με διώξει. Ένα από τα δύο. Να σου εξηγήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε με το φαγητό που θέλετε να κοιτάξω. Εντάξει, μην χτυπιέσαι, σε είδα. Μην αγχώνεσαι. Τελειώσαμε με το φαγητό. Φτιάξαμε χοιρινό μπουτάκι με σέλινο στο φούρνο. Είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά του Χάρη Σόζου. Βέβαια, ο Χάρης στο σπίτι το φτιάχνει τελείως διαφορετικά, φαντάζομαι. Δεν το βάζει στο φούρνο. Όχι, το κάνω στην κατσαρόλα, αλλά τώρα θα το δοκιμάσω και έτσι. Να το δοκιμάσεις. Εσύ πώς το κάνεις στην κατσαρόλα, θες να μας πεις λίγο έτσι. Βάζω το λάδι, το κρεμμυδάκι, το αλάτι, το πιπέρι. Ναι. Βάζω τα χόρτα. Τα οποία τα βάζω ολόκληρα μέσα εγώ, ή αν είναι πολλά, γιατί εμένα μου αρέσει περισσότερο το χόρτο παρά το κρέας στο χοιρινό μεσέλινο. Τα ζεματάω λιγάκι για να μπορέσω να χωρέσω την κασαρόλα, βάζω από πάνω το κρεατάκι και το κλείνω. Ψήνεται. Πόση ώρα το αφήνεις? Γύρω στη μία ώρα. Βάζεις και ρύζες από σέλινο, τις οποίες έχουν φοβερή αδυναμία. Είναι πιο νόστιμες από το κρέας. Εμένα όταν έφτιαχνε η μητέρα μου, τις σελινόριζες έπαιρνα και τρώγα περισσότερο. Βάζεις το σέλινο και καλό είναι να έχεις και μία-δύο σελινόριζες, να τις κόψεις και να τις βάλεις μέσα. Γίνονται, μελώνουν και γίνονται πάρα πολύ. Σαν να τρως κρέας είναι. Και έχει και τη γεύση. Τι λέω πάλι γυναίκα, λοιπόν. Εγώ βάζω τέλος μια καυτερή πιπεριά μέσα. Και γίνεται πραγματικά. Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ θα την έτρωγα έτσι για την παιδιά. Αν έχει και παιδί να φάει, όμως δεν μπορεί. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τελειώσαμε με την πρώτη συνταγή. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Δεν θα αργήσουμε όμως. Γιατί μόλις επιστρέψουμε, θα φτιάξουμε την πίτα με τα μανιτάρια της Ελεάνας. Και θέλουμε και το Χάρη να δοκιμάσει να μας πει τη γνώμη του. Επίσης, να σας πω για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός τρέχει. Καλέστε τώρα ή στείλτε μήνυμα. 10 τυχεροί από εσάς στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο δηλαδή από τώρα. Θα δείτε τα ονόματά σας να περνάνε πάνω από το κεφάλι μας και θα έχετε κερδίσει δώρο επιταγή των 50 ευρώ για τα ψώνια σας από τα Σούπερ Μάρκετ Βερόπουλος. Φέρτε λίγο νερό στο δωδόση, μου πνίγει και το αγόρι. Το ακούω και βήχει. Τη βγάζουμε την εκπομπή. Κουτσάστραβα τη βγάζουμε. Διαφημίσεις. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφαπι και νο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Για αυτούς που γίνονται ένα με τις επιθυμίες τους. Για τους ρυψοκίνδυνους. Για αυτούς που δεν σκέφτονται συντηρητικά. Για όσους θέλουν μία προσφορά που τους έρχεται κουτί. 6 κουτάκια Coca-Cola συν 2 δώρο. Για όλους. Στο σοκολατένιο κόσμο της Ίον, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Απόλαυσε τις αγαπημένες σου σοκολάτες Ίον, αμυγδάλου, γάλακτος και σοκοφρέτα, σε πασχαλινά αυγά με φανταστικά δώρα. Συνδύασε απόλαυση και παιχνίδι με την πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Καλά, ε! Ό,τι και να φτιάξω με πάριζα πασιάς, τα παιδιά ξετρελαίνονται.
Παιδιά, Πάριζα Πασιάς. Πάριζα και Παριζάκι Πασιάς από τη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα παιδιά. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Πλακάκια από 5 και 30 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30 ευρώ και έπιπλα μπάνιο από 119 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο φάμπρικα. Στις τρεις γέφυρες στα Πατήσια. Γεια μας. Γεια μας. Όλη την παρέα εσύ κερνάς. Πιλζελάς. Αυτή είναι για μας. Στη μάχη για την υγεία και την ομορφιά, τώρα έχουμε ισχυρό σύμμαχο. Collagen Proactive. Πίνεις κολαγόνο, πίνεις ζωή. Από την Collagen Power. Φυσικά συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, ώρα για superfoods. Superfoods στα φαρμακεία. Στη ζύμη ψαχνών είμαστε περήφανοι για το χωριάτικο φύλλο μας. Γιατί το εγκρίνουν οι πιο απαιτητικοί κριτές. Οι γιαγιάδες μας. Ζύμη ψαχνών, νόστιμο, παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, όπως το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας. Για όσους ξέρουν από φύλλο. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ. Σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία παρουσιάζει μια θρηλυκή ταινία. Ελένη του Νίκου Γκατζογιάννη. Μια αληθινή ιστορία για το δράμα του ελληνικού λαού. Μαζί σε πρώτη κυκλοφορία το βιβλίο Ανέκδοτες Ιστορίες της 21ης Απριλίου. Ακόμα ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την απολογία του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εγώ απεφάσισα την κήρυξη του Στάδιο του Βουνό. Αυτή την Κυριακή μόνο με τη Δημοκρατία. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. Ειδικές εκτόσεις για ανέργους. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Χρειαζόμαστε έναν ήλιο που ανατέλει. Δύο χαμόγελα μισοφέγγαρα. Ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο. Το μυστικό μιας αυθεντικής γεύσης και το όνομα μιας αγαπημένης οικογένειας. Γεμιστά Παπαδοπούλου, η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Ψάξε εσύ για καινούριο ήρωα. Ψάχνουμε εμείς για τις τιμές. Bestprice.gr. Συγκρίνουμε και βρίσκουμε για σένα τις καλύτερες τιμές σε περισσότερα από 1000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Bestprice.gr. Διαβάστε το Σάββατο στην παραγωγή. Τι φέρνουν οι αλλαγές στις ζώνες καλλιέργειας. Μαζί δώρο 100 ψεκαστήρες πλάτης για εισάριθμους τυχερούς. Και δώρο επιταγή 10 ευρώ στα σπρίλια. Κάθε Σάββατο παραγωγή. Η εφημερίδα των αγροτών. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφα πι κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Η μόνη χαρούμενη είμαι εγώ σε αυτή τη ζήνα, γιατί άραγε. Χαζό παιδί χαραγεμάτο. Χαζό παιδί χαραγεμάτο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε μανιταρόπιτα, super duper. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη συνταγή και όλη την εκπομπή στο μοναδικό, στον ανεπανάληπτο, στον έναν. Ευχαριστώ. Πού κοιτάω, σε σένα, όπου θέλω. Κώστα Θωμόπουλο. Κώστα, 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 Κώστα σε όλες τις κάμερες.
Όλες διαπάρτες είναι Κώστα Θωμόπουλες. Ευχαριστούμε πολύ που μας βλέπεις. Εσύ και η μαμά μου δεν μας χάνετε ποτέ. Τηλεθεατής μας είναι. Έτσι ήθελα να το πω και το πω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Σας αφήνω να μεγαλουργήσετε. Εμείς θα κοιτάξουμε τώρα πώς γίνεται. Ναι, να δούμε. Για να δούμε. Να μάθουμε κι εμείς κάτι. Αφού ξέρεις. Θέτα, σε παρακαλώ, σπάς την έτσι με το πυρουνάκι. Εγώ κόβω, εγώ έχω βράσει εδώ το τραχανά. Τραχανάς με λαχανικά. Τραχανάς. Με λαχανικά. Μέσα εκεί θα κόψουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Κατευθείαν μέσα. Τραχανάς είναι πολύ θρεπτικός και για τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, και όταν υπάρχει ο σαρακοστιανός που έχει μέσα και λαχανικά και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πιο πολλοί γνωρίζουν το ξινό ή το γλυκό τραχανά και ο σαρακοστιανός τον έχουν κάπως, δεν τον δουλεύουν τόσο πολύ, δεν είναι γνώστης τόσο πολύ ότι υπάρχει και ο σαρακοστιανός, αλλά θεωρώ είναι ο πιο νόστιμος γιατί φτιάχνεται και από λαχανικά, από ντομάτα και είναι πραγματικά πεντανόστιμος. Και την έχω ξανακούσει σε μανιταρόπιτα. Mm-hmm. Τραχανά. Εγώ τώρα, όπως βλέπετε εδώ, κόβω το φρέσκο κρεμμυδάκι. Το κουκλί δίπλα σου πέσει, βλέπεις εκεί, τρίβει τη φετούλα με το πυρουνάκι. Και τα υλικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν έδωσα την κάρτα. Δεν την έδωσα. Ένα μυαλό. Τι να κάνουμε, έχουν παρασύρει, τι να κάνω. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, αγαπημένοι τηλεθεατές. Μην με βρίζετε. Θα σας τη δείξω. Το ξέχασα. Άνθρωπος είμαι. Να σε έχει λίγο suspense. Έτσι, να έχει και λίγο suspense. Να έχει και αισθησιακή έτσι υφή αυτή η εκπομπή. Πώς θα το έκανα, Λευτέρης. Μανιταρόπιτα. Υλικά. 1 κιλό μανιτάρια, 500 γραμμάρια φέτα, 1 φλιτζάνι τραχανά, αλάτι, πιπέρι, 1 φρέσκο κρεμμύδι, 1 χωριάτικο φύλλο και ελαιόλαδο. Ναι, το ίδιο λέω και εγώ. Πού είσαι, ρε επιχειρηματία, έχεις φύγει? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συγγνώμη, μίλαγα στον Τάκη εγώ. Εσύ εκεί με τη φέτα. Τσακατσούκα, τσακατσούκα. Δώσε εκεί να καταλάβει. Χτύπατε κάτω. Να πούμε το κοίτα, μαυρίλα, κοίτα, κοίτα. Κάνε κάτι. Πού είπες αυτό, κοίτα. Η μπιγιονσέ και η τυρόπιτα. Μην ξαναπάς για μπάνιο. Το καλοκαίρι να δω τι θα σε κάνω. Να βάλεις. Ναι, σε παρακαλώ, σκηνοθέτη μου. Βάλε φίλτρο και βγάλε με μπιγιονσέ. Ε, ή μη σου πω να με βγάλεις. Όχι, Μάικλ Τζάκσον, έχει ασπρίσει αυτός. Τζάνετ Τζάκσον βγάλε με. Τζένιφερ. Πέρασα ξεστά και δεν κόλλησα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τα μανιτάρια, τι μανιτάρια είναι. Τα μανιτάρια είναι απλά λευκά μανιτάρια, τα οποία τα έχω βάλει σε μια κατσαρολίτσα με καυτό νεράκι για 2-3 λεπτά να μαραθούν ελαφρώς. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει σε λίγο νεράκι 1:3. Άρα παίρνουμε ένα τραχανά, ένα μέρος τραχανά και 3 ίδια μέρη νερό. Και το βράσαμε και το πίνει μόνο του ο τραχανά στο νερό. Και εδώ κόβουμε σε χοντρά κομμάτια τα μανιταράκια. Το οποίο βλέπεις εδώ έχουν ζεματιστεί και θα αποβάλουν και αυτά φυσικά μετά την υγρασία τους μέσα. Ο τραχανάς, θες να μας πεις για ποιο λόγο έχεις επιλέξει να φτιάξεις με τραχανά? Γιατί έχει και λαχανικά μέσα και το κάνει πολύ πιο νόστιμο. Mm-hmm. Μόνο αυτό το λόγο. Εδώ είμαστε. Εάν δεν βάλουμε τραχανά, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο? Ναι, πράγμα με ρύζι. Ρύζι. Ναι. Σωστό. Αλλά να μην το έχουμε πολύ καλά βρασμένο, να ρουφήξει κάποια υγρά, να είναι, πώς το λένε. Σαν σφουκαράκι, να τραβήξει οτιδήποτε υγρά έχει, γιατί και ο τρί θα αποβάλει τα υγρά. Να είναι αλντέντε. Και το μανιτάρι θα βγάλει. Μισή ώρα να σκεφτεί το αλντέντε, φαντάζομαι να τις έλεγες να πει κανένα ποίημα. Για πες ένα ποίημα. Παχάκι άρνο και ασπρί της κάμας του μανάρι. Το λέω και ανάποδα. Το λέτε εσείς αυτό? Χάρη, βάζεις σε παρακαλώ λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι στα μανιτάρια μέσα. Εντάξει, με αυτό. Ναι, αυτό είναι μια χαρά. Έχει συμβεί κάτι στο πλατό, ο κόσμος πάει, έρχεται. Και πάμε τώρα με ένα έτοιμο φύλλο που έχουμε, γρήγορα. Στο το αυτά να βάλουμε εδώ πέρα μέσα, το έχουμε. Θα ανακατέψω όπως θέλει. Πόση φέτα μπήκε μέσα? Μισό κιλό. Έχεις επιλέξει κάποια συγκεκριμένη φέτα, πιπεράτη, απλή? Πήρα μια φέτα αυτή τη φορά από την Τρίπολη, mm-hmm. που είναι πολύ ωραία πικάντη. Τρυπόλεως δηλαδή, Τρυπόλεως. Φετούλα, ελληνικό προϊόν, από ελληνικά σούπερ μάρκετ, παρακαλώ να ψωνίζετε ελληνικά προϊόντα, όπως είναι το σούπερ μάρκετ πρώτον. Εγγυημένα, ελληνικότατα. Πολύ απλό, πολύ εύκολο και πολύ γρήγορη πίτα. Mm-hmm. Θυμάσαι πως είχαμε κάνει γαλακτομπούρικο? Πώς δεν θυμάμαι. Παιδιά, έφτιαξε ένα γαλακτομπούρικο την περασμένη εβδομάδα. Το τσαλακωτό, πώς το έλεγες? Α, τσαλακωτή μπουγάτσα. Α, μπουγάτσα και λέω γαλακτομπούρικο.
Που Σαλαβατή Μπουγάτσα. Το ναι, το τσαλακώνανε. Ήταν εδώ καλεσμένος ο Γιάννης Καπετάνιος και ο Μάνος Πίτζης. Και τους είχε βάλει να τσαλακώνουν τα φύλλα και να τα πετάνε στο πυράκι. Και κάνανε μάχη. Ποιος θα τα πετάξει πιο δυνατά. Παίζανε, τα παιδιά παίζανε. Ναι. Είμαστε παιδιά ακόμα. Είμαστε παιδιά. Φίλο, όπως το γαλακτομπούρικο. Πολύ εύκολο. Α, ναι, μπράβο που τα πλώνα εγώ. Ποιους καλεσμένους είχαμε τότε, Γιάννη. Τα θυμάμαι. Πραγματικά. Κόλλησα τώρα. Που με κοροϊδεύανε που τα πλώνα έτσι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Γύρω-γύρω, ε. Γύρω-γύρω. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Φτιάχνουμε κάτω, φτιάχνουμε μια φαλίτσα. Εδώ. Εδώ, ναι. Σωστά. Το πατάς όμως. Και αυτό αφήνεις να πέφτει προς τα πίσω. Πάμε λίγο στο χάρι. Στο δάσκαλο. Αχ, βρε Γιάννη, θα ήθελα να γυρίσει το ίδιο μετά και να το διπλώσει. Ναι. Πες μου. Πότε θα μπορούσε να πει όμως και κανονικά, δεν θα μπορούσε να πει το φίλο. Και να βάλει άλλα από πάνω μετά. Ακριβώς. Και να γυρίσει λίγο τις άκρες. Σωστός. Αλλά έτσι τα έχεις πιο εύκολα. Ναι, ναι. Πες μου. Πότε είχαμε φτιάξει ριζότο με γαρίδες. Η Άννα Ανδριανού το είχε φτιάξει. Είχαμε φτιάξει μαζί με την Άννα. Η Άννα Ανδριανού το είχε φτιάξει. Ναι. Έτσι. Τη συνταγή που μας είχε δώσει η Άννα την έχει κρατήσει. Ναι, φυσικά. Μπορεί να μου τη δώσει γιατί μου τη ζητήσανε και θέλω να τη δώσω. Κανένα πρόβλημα. Ήταν και θαρωτό. Το κρυθαρότο αυτό. Η Άννα Ανδριανού το είχε κάνει ή η Νόρα Κατσέλη. Μαζί με την Άννα Ανδριανού. Μαζί με την Άννα Ανδριανού. Πολύ ωραία. Δεν αλήφεις όλο το φίλο μου το λάδι. Σε αυτό. Την ίδια ερώτηση το είχα κάνει κι εγώ. Αυτό που γιατί λέω, εγώ στις Πανακόπιτα και στα τέτοια το αλήφω όλο. Ναι. Κι εγώ την ίδια ερώτηση το είχα κάνει. Μου λέει όχι, δεν χρειάζεται. Μαθαίνω καινούργια πράγματα. Όχι, εγώ κάνω. Τώρα ζυμώνουμε το μείγμα μας. Ακριβώς. Να πάει παντού όλα. Είναι και μικρή η λεκανίτσα, δεν πειράζει όμως. Και όπως είναι εδώ τώρα, κοίταξε τι ωραίο μείγμα έχει έρθει. Δεν χρειάζεται μυρωδικά μέσα, το μανιτάρι έχει το κρεμμυδάκι. Έχει το, αυτό πήγα να σου πω, έχεις και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Είναι και τραχανάς που έχει όλα τα καλά μέσα. Το κρεμμύδι το φρέσκο δίνει δύναμη. Πλούσια. Μου φαίνεται ότι η Ελιάνα δεν θα πάει στη σχολή για μάθημα. Από σήμερα. Σήμερα Σάββατο είναι κλειστά, βέβαια. Τη Δευτέρα θα κάτσει να φτιάξει πίτα. Πατώνει. Κλείνω γρήγορα το χέρι, δεν ξέρω γιατί. Κλείνω χεράκια. Περίμενε γιατί μπορεί να βάλει απάνω. Θα βάλουμε, θα τη λήξουμε πρώτα αυτά, Γιάννη, ή θα βάλουμε από πάνω άλλα. Το μπουρικό. Ωραία. Το κλείνουμε. Μπορεί να το κλείσει, λοιπόν, Ελιάνα. Με τη σειρά που ξεκινήσαμε. Α, σωστά. Ελεύθερα, φοβάσαι. Είναι το επόμενο. Από πάνω. Τέλεια. Τώρα, λαδάκι από πάνω εδώ. Να το κλείψουμε. Εμένα που μου αρέσει πολύ το φύλλο όμως στις πίτες γενικά. Δεν είμαστε έτοιμοι, περίμενε. Εντάξει, το κατάλαβα, θα βάλεις κι άλλα από πάνω. Εμένα μου αρέσει να έχει μπόλικο φύλλο. Και από κάτω και από πάνω. Ξεροψημένο, φαντάζομαι. Όπως να είναι. Ξέρεις τι θέλω να φτιάξουμε, ρε Σιγιάννη. Το έχω πει και στο παρελθόν. Να φτιάξουμε κάποια πίτα που να έχει φύλλο από κατά ύφη. Mm-hmm. Να φτιάξουμε. Και αν μπορέσεις μέσα να έχεις και λίγο τώρα εντάξει ροκφόρ, blue cheese τέλος πάντων, που μου αρέσει. Τι να κάνω, αδυναμίες είναι αυτές, το δώσεις συμφωνείς. Θα σε περιποιηθώ τη Δευτέρα, μην ανησυχείς. Ωχ, ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό κρύβε λόγια. Κάνω κι εγώ χτυπιέμαι στη σχολή της, πρέπει να σας πω. Ετοιμάζεις για το dancing. Όχι, αγάπη μου, έκανα και πριν. Ετοιμάζεις για το dancing. Είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Πέστα, Ελεάνα, πέστα. Πολύ καλή, συνεπέστατη. Αντέχω. Και αντέχει. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας μου, αντέχω. Μια χαρά είσαι για τα 40, εσύ. Για τα 80 αντέχω. Πες, Ελένα, πες. Δεν χάνει μάθημα. Ποτέ. Και είσαι Μέρκελ. Έτσι. Καλά, τόσο πολύ δεν είμαι, αλλά... Είσαι. Μέρκελ. Φράου. Δεν σε βρίζω εγώ, Γιαννάκη. Μα είναι ωραία γυναίκα. Θα σε πω Μπαρόζο τώρα, Γιαννάκη. Είναι ωραία γυναίκα. Η Μέρκελ. Ωραία γούστο που έχεις. Να σου πω, τα μανιτάρια είναι από αυτά που δημιουργούν παραισθήσεις. Ναι. Άμα μιλείς τη Μέρκελ, ωραία γυναίκα. Και λόγω Γερμανίας, καταλαβαίνεις. Μας έχει κάτσει. Λόγω επιμονής, καταλαβαίνεις. Όχι, έχει ζήσει στη Γερμανία ο κυριούλης και τις βλέπει όλες Μέρκελ. Έκανε και στα νιάτα τη γυμνισμό η Μέρκελ, την είδατε στο ίντερνετ. Δεν θα έπρεπε. Δεν το βλέπαμε. Ναι. Γιατί? γιατί, έτσι όπως την είδα, σαν να έχει πατήσει χοινό με λάθος σημείο ήταν. Όπως είναι τώρα. Φούρνος. Είχες κάνει βουτιά. Φούρνος 160 βαθμούς. Ποιος του κατσαλού, ο χοινός. Χρόνος ψησίματος, φίλες και φίλοι, 1 ώρα και 10 λεπτά. Και από πάνω θα βάλουμε τώρα και λίγο νεράκι.
Εν τω μεταξύ, εγώ λέω τις βλακίες μου. Μεράκι, το βάζεις. Ο Χάρης είναι ο πιο σοβαρός που υπάρχει. Υδρασία, δεν έχει μιλήσει, κοιτάει τη συνταγή. Ψήνεται, μετά να έχετε από μέσα το φύλλο. Μετά από ένα μικρό χαράγμα θα κάνουμε τώρα. Αυτό το κάνεις και στις χορταρόπιτες, ας πούμε, ναι. Το νερό. Και στις χορταρόπιτα βάζω νερό μαζί με αλεύρι, όπως κάνεις στην Κωνσταντινούπολη, και το ρίχνω μέσα. Τι εννοείς, χτυπάς το αλεύρι με το νερό, ναι, και γίνεται σαν χυλό. Ακριβώς, η οποία μπαίνει μετά σε πιο χοντρή σκισμή μέσα, και αυτό μετά ισχωρεί μέσα και βοηθάει να ψηθεί και το φύλλο από κάτω. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το διαλύεις καλά το αλεύρι, φυσικότα, φαντάζομαι, έτσι μην είναι. Φυσικότα. Έτοιμο, όπως είναι, στο φούρνο. Οκ. Okay. Μάλιστα, τώρα βγαίνουμε στο λιμάνι. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Κάτω. Προσεμιγκαεί. Έφυγε. Τέλεια. Είδες. Πάει και αυτή η συνταγή. Ελάτε κοντά. Σήμερα όμως ξεπετάς, το ξέρεις. Κοίταξε, έχω δύο έμπειρους ανθρώπους δίπλα μου. Έτσι, έτσι. Δύο βοηθούς καταπληκτικούς. Η δασκάλα του χορού και το δάσκαλό μας εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, μια και το είπες. Καλά, για να σε κάνεις μπαλέτο δεν σε κόβω. Οπότε άστο, την Ελιάνα θα την προτιμήσουν άλλοι. Πήγαινε να δεις την παράσταση. Αλήθεια το λέω τώρα. Αλήθεια το λέω. Έχεις περιθώριο ακόμα μέχρι τις 28 για τη μία και τις 29 για την άλλη, γιατί είναι σε δύο παραστάσεις. Κοντά είναι τα θέατρα εξάλλου. Θα χαρώ πολύ. Η παγίδα παίζει κάθε Δευτέρα Τρίτη. Δευτέρα Τρίτη στο θέατρο Eliart. Τι ώρα είναι? Κωνσταντινούπολης 127, 9 η ώρα. 9 η ώρα, Δευτέρα Τρίτη, και είναι μέχρι τις 29. 29, Μεγάλη Δευτέρα δηλαδή. Μεγάλη Δευτέρα είναι η τελευταία παράσταση. Τελευταία παράσταση. Ο Εβραίος πάλι. Ο Εβραίος Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Altera Pars Μεγάλου Αλεξάνδρου 123. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Και να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη παράσταση, τις δύο τελευταίες αυτές εβδομάδες, Γιάννη, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά παρόλα αυτά θέλουν να πάνε ένα θέατρο και δεν μπορούν, άμα δείξουν στο ταμείο την καρτούλα, την κάρτα ανεργίας, θα έχουν στην τιμή του ενός δύο εισιτήρια για να δουν την παράσταση. Και είναι πάρα πολύ καλά αυτά που κάνετε. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, που βοηθάτε τον κόσμο να βγει και να δει θέατρο. Εσύ, Μανταμίτσα, άμα θέλουμε να κάνουμε χορό, πού θα έρθουμε? Κονίτσης 12, Γλυφάδα. Κονίτσης 12, Γλυφάδα. Πώς λέγεται το μπαλέτο μας? Το μπαλέτο των αστεριών. Γι' αυτό πάω εκεί, άλλωστε. Πώς λέγεται? Το μπαλέτο των αστεριών. Μπαλέ ντε ζετουάρ. Αυτό είναι φόβο. Να σου πω κάτι, δεν ντύθηκαμε τις απόκριες, αλλά θα ήταν ωραία φάση να ντυνώσουν εσύ Λίμνη και εγώ Κύκνος. Εσύ είσαι ο Λευκός και εγώ μαύρος ο Κύκνος. Θα μου άρεσε πιο πολύ. Πω, ωραίο θα ήταν. Και να πούμε ότι και φέτος, ναι, ετοιμάζουμε για πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο dance camp για όσους ενδιαφέρονται, που θα είναι ένας μήνας full χορό, πισίνα, διασκέδαση. Για γυναίκες και άντρες. Για παιδάκια και για γυναίκες. Το μαγείο. Πάμε το μαγείο. Οι άντρες δηλαδή, άμα θέλουν να έρθουν, μπορούν. Ναι, θα έχει και πρόγραμμα ζούμπα. Για τους άντρες. Ναι, άντρες, γυναίκες. Η ζούμπα είναι για όλους. Ζούμπα είναι ο πιο χορός. Ξέρεις ζούμπα? Λοιπόν, άρα Γιάννη, βρες μου τώρα γρήγορα ένα τραγούδι στη ζούμπα, γιατί μου τη λέει. Όχι ακόμα, ετοιμάζομαι. Όχι τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, έτσι θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα πάω εγώ με τον κύριο Σόζο να κάτσουμε στον καναπέ, θα του δείξει δύο κινήσεις ζούμπα εδώ πέρα, του κερδίκια, άμα τις κάνει, εγώ θα κάτσω να μαγειρέψει. Μπορούμε? Σε αυτό το λεπτό, ρε παιδί μου, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να χορέψει ζούμπα. Έλα, ρε Γκελντή, εδώ πάμε εμείς, χάρη. Έλα, εδώ να σε δω να χορεύει ζούμπα. Ζούμπηξε τον κάτω. Ζούμπηξε τον. Θα σε βάλω μπροστά, εσένα. Αυτόν, εδώ. Εγώ να κάτσω. Ο Χάρη είναι έτσι. Δεν είναι, ο Χάρη είναι. Εγώ δεν ξέρω πού μπορώ. Δεν μπορώ. Για να σα δω τώρα. Να σε δω, μάλλον, γιατί. Καλά, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, para adelante y para atrás, vendéalo, y da la vuelta otra vez, a la derecha, moviendo la cintura, a la izquierda, meneando la cadera, al centro, para adelante y para atrás. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφα πικενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Η ζωή δεν σου χαρίζει τίποτα. Ό,τι θέλεις, το κερδίζεις. Για να κερδίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσεις. www.gan.gr. Μπες και δες.
Όλη την παρέα εσύ κερνάς. Πίλσελας. Αυτή είναι για μας. Στο σοκολατένιο κόσμο της Ίον, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Απόλαυσε τις αγαπημένες σου σοκολάτες Ίον, αμυγδάλου, γάλακτος και σοκοφρέτα, σε πασχαλινά αυγά, με φανταστικά δώρα. Συνδύασε απόλαυση και παιχνίδι με την πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Δεν είναι η ζάχαρη. Δεν είναι τα αυγά. Ούτε το αλεύρι. Είναι το νέο Flora με ένα τέταρτο βούτυρο που κάνει τα κουλουράκια σας απολαυστικά βουτυρένια. Δοκιμάστε το. Βρείτε τη συνταγή στις ειδικές συσκευασίες και πολλές ακόμα στο flora.com.gr. Πόνες στις αρθρώσεις. Μυϊκή πόνη. Οσφιαλγία. Στην ανακούφιση από τον πόνο, πατήστε ON. Ροϊπλών. Ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή. Ροϊπλών. Πατήστε ON στην ανακούφιση του πόνου. Καλά, ε. Ό,τι και να φτιάξω με πάριζα πασιάς, τα παιδιά ξετρελαίνονται. Παιδιά, πάριζα πασιάς. Πάριζα και παριζάκι πασιάς από τη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα παιδιά. Ε, αφού σε λέω, δεν παίζεται. Στη ζύμη ψαχνών είμαστε περήφανοι για το χωριάτικο φύλλο μας. Γιατί το εγκρίνουν οι πιο απαιτητικοί κριτές. Οι γιαγιάδες μας. Ζύμη ψαχνών, νόστιμο, παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, όπως το μάθαμε από τις γιαγιάδες μας. Για όσους ξέρουν από φύλλο. Διαβάστε το Σάββατο στην παραγωγή. Τι φέρνουν οι αλλαγές στις ζώνες καλλιέργειας. Μαζί δώρο 100 ψεκαστήρες πλάτης για εισάριθμους τυχερούς. Και δωροεπιταγή 10 ευρώ στα σπρίτερ. Κάθε Σάββατο παραγωγή. Η εφημερίδα των αγροτών. Στη μάχη για την υγεία και την ομορφιά, τώρα έχουμε ισχυρό σύμμαχο. Collagen Proactive. Πίνεις κολαγόνο, πίνεις ζωή. Από την Collagen Power. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. Ειδικές εκτόσεις για ανέργους. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΤΕΚΑ σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες. Ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική
Είμαστε δίπλα σας, με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Ηλιακοί θερμοσυφώνες υψηλής απόδοσης από την Prismatel. Με 10 χρόνια γραπτή εγγύηση και διεθνή πιστοποίηση ISO 9001. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας θα βρείτε μια πλήρη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων άριστης ποιότητας. Επισκεφτείτε το site μας ή απευθυνθείτε στους αποκλειστικούς αντιπροσώπους μας σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφα πι κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Αυτό τραγουδάει ο Γιάννης Γκελιτής τώρα στο κρεβάτι του πόνου, γιατί όσο εσείς βλέπατε διαφημίσεις, μπήκε μέσα ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής, τον πήρανε εξαπλωτό. Πού να αντέξει τη ζούμπα. Ήθελα να μου χορέψει και μου έκανε και έτσι πίσω από την πλάτη της Ελεάνας ότι τα κατάφερνε. Ήρθε η αναπνοή και κόπηκε. Τέλος. Λοιπόν, μέχρι να πάρει βαθιές ανάσες ο σεφ μας, γιατί η επόμενη συνταγή είναι δική του και είναι και πολύ νόστιμη. Εγώ έχω αδυναμία στο χταπόδι. Μ' αρέσει τα ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και φτιάχνει μία συνταγή και εσύ, όπως είπες, πρέπει να τη δεις. Ναι, ναι. Αφού μαγειρεύεις. Ε? Μ' αρέσει και εμένα το χταπόδι. Και σενά. Mm. Ψαρεύεις. Ψαρεύομαι κάθε τι. Mm-hmm. Δεν κάνω υποβρύχιο γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα αυτή και δεν μπορώ να βουτάω μέσα στο νερό. Αλλά με βάρκα, καθετούλα, κάνα σαργουδάκι, κάνα μπαλαδάκι, τα χτυπάμε. Πας σε διακοπές κάπου, φαντάζομαι στην Εύβοια θα πηγαίνεις διακοπές, έτσι, στην Ναι, Λιβέρι. στην Εύβοια, στα Λιβέρι και στην Κέρκυρα καμιά φορά που πηγαίνω. Και στον αδερφό σου, όπως ναι, θα πας στο Πάσχα. Αλλά στην Εύβοια, κατά βάση, έχω φίλους που έχουν βάρκες και πηγαίνουμε για κάνα ψαρεματάκι. Δεν είναι τελείως διαφορετική η γεύση του ελληνικού θαλασσινού, είτε ψάρι είναι αυτό, είτε όστρακο, από όλα αυτά τα εισαγωγής που είναι κατεψυγμένα κτλ. Δεν είναι άλλη γεύση, άλλο άλλη. Είναι άλλη γεύση όταν το έχεις πιάσει εσύ. Και γενικά εκεί η Ελλάδα είναι. Όταν το πιάνεις εσύ, έχει πραγματικά άλλη γεύση. Συνήθως τι ψαρεύεις, τι πιάνετε εσείς. Είπαμε, κάνα σαργουδάκι, κάνα μπαλαδάκι, κάνα χταποδάκι. Τα χταπόδια στα βράχια πρέπει να βουτήξεις κάτω. Δεν... Εγώ ήξερα στην Εύβοια το έχω δει, στη Βόρεια Εύβοια. Ήταν ένας τύπος σε βάρκα πάνω, ο οποίος έριχνε μία... Πώς τα λένε, δεν τα ξέρω κιόλας. Να, ο Θοδώσης ξέρει. Θοδώση, πώς το λένε το ψαρεύεις στα πόδια από πάνω που είναι... Θα μου πεις ρε, αυτό με την τρύπα που μπαίνει μέσα. θα σου πω εγώ πώς ψαρεύανε, πώς είδα να ψαρεύουν χταπόδια στην Πάτρα. Πώς. Όταν δούλευα στο διπεθέα της Πάτρας, πήγαινε εκεί στα Βραχνέικα και πήγα σε ένα ουζερί και λέω χταποδάκι έχουμε, λέει μισό λεπτό. Και τον βλέπω να φεύγει, παίρνει την βάρκα, πάει μέσα. Είδα κάτι σημαδούρες, σήκωνε κάτι σημαδούρες, τις οποίες είχε δέσει με κάτι κιούπια. Και μέσα στα κιούπια πηγαίναν κάναν θαλάμι τα χταπόδια, τα σήκωνε, τα άδειαζε μέσα στη βάρκα, τα ξανά ρίχνε. Τέλειο. Και ήρθε και τον... Ναι. Τέλειο. Πώς, θα δώσει τι είπε. Κολπάδα. Μάλλον αυτό είναι, γιατί ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη ονομασία. Μπράβο, θα δώσει. Και αυτό που λέει τώρα ο Χάρης για την Πάτρα που το είδε, εγώ έχω ένα θείο, είναι συγγενής μακρινός, ο οποίος ζούσε Πειραιά, στα Μανιάτικα. Κατάγομαι εμείς από τη Μάνεβο. Και κάποια στιγμή ξυπνάει ένα πρωί, του τη δίνει, τέλος, και λέει: μαζέψτε, θα φεύγουμε. Πάμε στη Μάνη. Και το χωριό του προπάπου, του παππού μου, ας πούμε, είναι στο Πορτοκάλιο. Είναι τέρμα. Πιο τέρμα δεν γίνεται, είναι ο γκρεμός και η θάλασσα δηλαδή. Φτάνεις με τα κύθυρα. Οπότε τι έχει κάνει. Έχει ανοίξει μία ταβέρνα και αυτό που λες, πέφτει το πρωί, ό,τι χτυπήσει με το ψαραντούφεκο και αυτά έχει στην ταβέρνα του ο Κώστας. Σωστή. Καλή σου ώρα, Κώστα, εκεί που είσαι. Και πας εσύ και λες, τι έχει σήμερα,
και σου λέει μισό λεπτό. Ή πέφτει και χτυπάει, ή σου λέει τι έχει. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Έχει κανένα φίλο που έχει βάρκα, έχει ρίξει κανένα διχτάκι. Κανένα. Γιατί γελάς το δώσι μου. Πήγες, κανένα παραγάδι. Πήγες τα πηγα... Ναι, με κοροϊδεύει, με κοροϊδεύει. Για πες χάρη. Ή ρίχνει κανένα δίχτυ, κανένα παραγάδι. Ναι, παιδί μου, και είναι φρέσκο. Και σκέφτομαι, θα δώσω να ανοίξουμε μαζί μια χασαποταβέρνα στη Βάρη, να έχουμε από πίσω το μαντρί και να έρχεται ο πελατάκης και να λέει τι θέλεις, παϊδάκια, από τι, ζυγούρι, να το χτυπάμε και θέλεις, ε. Λοιπόν, ναι, ακούω ασθενοφόρο, πρέπει να φέρω τον Κελτή πίσω, οπότε ετοιμαστείτε να πάμε στην κουζίνα. Πάμε να δούμε την καρτούλα με τη συνταγή του σεφ. Να μπαίνει ο Γκελντής τώρα. Σας παρακαλώ, αυτό το πουκάμισο που του φοράτε που είναι δεμένο πίσω, λύστε το γιατί θα μαγειρεύσει. Ευχαριστώ. Χταπόδι στη λαδόκολα. Υλικά. 8 πλοκάμια από χταπόδι, 8 σκυλίδες σκόρδο, 8 φύλλα δάφνη, ελαιόλαδο, βαλσάμικο οξύδι, λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Ξέρεις, θα μας βγει ξινό αυτό το γέλιο κάποια στιγμή. Ωραία, αντί να μας πληρώνουν, θα τους συζητάμε να ερχόμαστε και να τους πληρώνουμε εμείς. Κανονίστε, δίνεις τις ιδέες. Εδώ είναι η παραγωγή, ακούει. Πώς είσαι? Δύσκολα, δύσκολα. Ξέρεις τι παρέγγειλα στον Αραγιάννη. Λέω πριν τελειώσει η εκπομπή, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο και μετά θα μας κάνει ζούμπα και θα κάνεις και εσύ πάλι. Όλοι μαζί όμως. Όλοι μαζί. Αχ, το δώσει να σε δω να κάνει ζούμπα. Θα κάνει έτσι με το σαγόνι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα φτιάξεις, γιατί ο Χάρης πραγματικά ενδιαφέρεται και θέλει να το κάνει. Σ' ακούμε. Χταπόδι, πολύ εύκολο. Δεν θα το βράσουμε καθόλου. Πάλι στο φούρνο, στη λαδόκολα και είπαμε, Χάρη, ποια μεριά να είναι προς τα έξω. Η γυαλιστερή. Σωστός. Δεν θα γίνει σκληρό όμως. Άβραστο. Θα δεις τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Για να μαλακώσει το χταπόδι, καμιά φορά το βάζουν με λίγο νερό και ξύδι στη φωτιά. Να πάρει μια βράση και αυτό το βοηθάει στο να μαλακώσει, άμα θες να κάνεις κάτι. Εγώ θα κάνω το εξής, όπως είδες στην κάρτα, βαλσάμικο ξύδι, ναι. Δάφνη, σκόρδο. Λιγμένο μέσα στη λαδόκολα. Άρα από αυτό που λες έχει μια λογική, έτσι, το ξυδάκι που βάζει μέσα να μαλακώσει. Ναι, ναι, κάτι που σου πάει τα μόρια, δεν είναι το μαλακώνει. Και ρώτησες πώς μπορεί ένα χταπόδι να γίνει μαλακό, πώς το παραγωγιάζει. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από το χτύπημα. Μέσα σε μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ, πλαστική, την κλείνουμε καλά και μετά με την παλάμη μας το παίζουμε επάνω στο πάνω. Ωραία. Αν έχεις πάρει κατεψυγμένο χταπόδι. Το ξεπαγώνεις. Δεν χρειάζεται. Στην συντήρηση. Ναι. Πάντα. Δεν θέλει ποτέ. Βίαιο ξεπάγωμα δηλαδή. Ναι, να το βάλω στο microwave. Ποτέ. Πάντα πάνω συντήρηση και παρασκευασμένο με μυρίζει στο ψυγείο. Μάλιστα. Αυτό δεν χρειάζεται. Και μετά για να το μαλακώσουμε. Δεν χρειάζεται το κατεψυγμένο. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Καλά δόντια λέει ο Μιχάλης. Πάμε. Λοιπόν, ναι, κάνουμε εμείς και πίσω με την Ελένα. Πού να πάμε? Το αλάτι σου. Ένα σου πάλι εγώ. Εσύ. Εδώ. Να φαίνεται η Ελένα. Εμένα με ξέρετε. Με έχετε ξαναδεί. Δεν χρειάζεται. Θες και πιπεράκι. Και πιπεράκι εδώ. Και εδώ έχω βάλει βαλσαμικό ξύδι. Και μέσα στο βαλσαμικό ξύδι θα βάλω εγώ λίγο ελαιόλαδο. Εν τω μεταξύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πιάσε ένα πλοκάμι και σήκωσέ το, γιατί αυτό δεν είναι χταπόδι, αυτό είναι τέρας. Πόσα κιλά να ζύγιζε αυτό μαζί με την κουκούλα, θα δώσεις εσύ που ξέρεις που έχεις πιάσει. Πόσα? Όλα μέσα. Μήπως είχε τίποτα στις τσέπες του, το ζυγίσατε. Είναι τεράστιο. Φίλες και φίλοι, φούρνος θα είναι 160 βαθμούς, χρόνος ψησίματος 1 ώρα και 10 λεπτά. Εκτέλεση. Στην κυριολεξία. Μέσα στη λεκάνη, όπως είδατε, έχω βάλει το βαλσάμικο ξύδι μαζί με το λάδι. Που ζήτησες. Ναι, δείξτε, όχι, στην κάμερα, σε μένα. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι πλοκάμι. Φανταστείτε πώς ήταν το χταπόδι ολόκληρο. Αυτό ήταν κατεψυγμένο. Αυτό είναι φρέσκο. Φρέσκο. Και η παραγωγή εδώ πάντα προσέχει και τα πρώτα που μας δίνουν τα προϊόντα έχουν εκπληκτικά προϊόντα. Πραγματικά. Ναι, είναι τεράστιο, παιδιά, το χταπόδι αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Είδες πόσο απλά μέσα εκεί παίρνω μία σκλήδα σκόρδο, παίρνω μία δάφνη. Και το βάζω. Σκόρδο εδώ. Δάφνη εδώ. Και θα κάνω ένα πολύ απλό και πολύ μικρό φάκελο. Οπότε έτσι το κάνεις και μερίδες. Και πάντα από πάνω να είναι. Πάμε. Φυσάκης, ε. Για να μην τρέξει τα ζωμιά από κάτω. Μέσα. Αυτό μπορείς και να το μαρινάρεις. Δηλαδή, να το αφήσεις μέσα εκεί το βράδυ, ας πούμε, και να το κάνεις το πρωί. Το σπάει μετά πιο πολύ ακόμα. Θα πάρει περισσότερο τα
τις μυρωδιές μας. Ναι, άμα το αφήσεις όλο το βράδυ. Και μία ώρα, ώρα στο ψυγείο να το βάλεις, στη μαριναλά. Ναι. Θα γίνει υπέροχο. Τις πόσο απλό είναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί η δάφνη δεν έχω... Δεν έχω ξαναδεί έτσι. Και αυτό μπορείς να το σερβίρεις και σε μερίδες. Είναι έτοιμες μερίδες. Με τι το συνοδεύεις αυτό, Γιάννη? Λέξε, αυτό δεν θέλει τίποτα. Αυτό με ένα πολύ ωραίο ουζάκι. Με ουζάκι, αυτό με κανένα σύνολο. Ένα ωραίο τσίπουρο. Ναι, μπράβο, ναι. Με ένα ωραίο αλκοόλ. Η επόμενη στιγμή που θα κάνουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια σαλάτα που θα έχει το χταποδάκι αυτό μέσα. Εν τω μεταξύ, είπα για αλκοόλ και χάρηκε εσύ, έτσι. Κοίταξε τον, γελάει. Με το που είπα για αλκοόλ, γελάει. Και έχουν πιει 5 ποτήρια αυτή τη στιγμή. Μαζί με το χταπόδι. Είναι τόσο εύκολο. Φτιάχνουμε κι άλλο ένα, εδώ, να το δείξουμε. Και θα δείξουμε σε λίγο το έτοιμο. Κοίταξε πόσο εύκολο είναι. Κάνει την καμπυλίτσα, εδώ. Τη στιγμή που έχουμε βάλει το λάδι μέσα στο ξύδι, κάνουμε μόνο μία κίνηση. Δεν θέλει περισσότερες κινήσεις να πρέπει να βάλεις και λάδι και το ξύδι. Πολύ απλά, κάνει... εσύ έχεις άλλο το πιπερώσει, αλλά έτοιμοι είμαστε, γρήγορες κινήσεις. Και αυτό στο αλουμινόχαρτο το αναγκάζει να κρατάει και τα υγρά του όλα μέσα. Να το πάρω αυτό που μπροστά σου. Και όπως είναι, φίλες και φίλοι, στο φούρνο μέσα. Μία ώρα και 10, μία ώρα και 20 λεπτά το πολύ. Και εδώ το έχουμε. Έτσι μου. Για να δούμε. Καθαρίσω λίγο εδώ πέρα. Ναι. Να δείξουμε πώς είναι. Θα και το μάτι σήμερα. Θες να σου πω κάτι? Όχι, όλα τα φωτάκια μου εδώ. Αυτά τα γυρίζεις μέσα στο... Καθόλου, δεν χρειάζεται. Τα αφήνεις όπως... Μία ώρα και 10 λεπτά, πόσο θερμοκρασία είπαμε? 160. Και το έχουμε στον αέρα, αντίσταση στον πώς? Αέρα, στον αέρα. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Πώς έχει ψηθεί. Για πήρες. Έχει μελώσει εντωμεταξύ, έτσι, το είδες. Το τσίπουρο που είναι, δεν βλέπω. Το τσίπουρο, έχεις δίκιο, Χάρη. Κοίταξε πώς είναι εδώ, πώς έχει κρατήσει. Και πάμε τώρα και κόβουμε. Λιώνει, κοίτα, φεύγουν τα βεντουζάκια. Ποιος έκανε? Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Πραγματικά, και το σκόρδο εδώ, κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έλειωσε, τελείως. Είναι σαν να έχει πει στη σκάρα. Για να δω και να σας πω αν... Ελεύθερα. Να σου φέρω πυρουνάκι? Όχι, δεν χρειάζεται. Για δοκίμασε, Λεάνα. Ευχαριστώ. Δοκίμασε. Αυτό είναι... Πώς έλειωσε, ναι. Πολύ μαλακό. Θα δείξουμε κι άλλο ένα. Ένα πιο μικρό. Τέλειο. Θα δώσει να σε ταΐσω. Το τσίπουρο φέρτε. Δύο καλεσμένος θέλει τσίπουρο. Κοίταξε εδώ. Πού? Το μικρό. Ενοχλώ. Όχι, θέλω. Και είναι σαν να έχει μπει στη σκάρα. Και έχει και παράσταση το βράδυ. Έχει, είναι καλύτερο. Και αν θέλουμε, από πάνω βάζουμε λίγο λαδάκι, λίγο ρίγανη και έχει φρέσκια ρίγανη. Άγρια φρέσκια ρίγανη, αν θέλεις. Να βάλουμε. Βάλουμε λίγο από πάνω. Να. Τι έγινε. Μάλλον. Θα βάλω λίγο λαδάκι κατευθείαν. Και είναι έτοιμο το πιάτο μας, είναι έτοιμο το πατάκι. Λεμονάκι δεν βάζει, επειδή έχεις βάλει το ξύδι. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δοκιμάσει, αφού δεν θέλει η Ελιάνο Χάρης. Ο Μάστορας. Μετά τη ζούμπα. Μετά τη ζούμπα, εσύ. Ναι, σωστά. Κοίταξε για πες μας, πρόσεχε μη λερωθείς, Χάρη. Μη λερώνομαι. Χάρη, ελεύθερα. Για πες, τελειώ. Εντάξει, για να κάνει έτσι ο Χάρης όσο και να παίρνει και αυτό το κομμάτι, αρέσει. Αρέσει, αγάπες μου, αρέσει. Και με τη ρίγανη. Η συνταγή που θα κάνουμε σε λίγο θα είναι μια σαλάτα που θα περιέχει το χταπόδι αυτό μέσα. Σαλάτα με χταπόδι, δεν το ξέρω. Ομόραδικη. Θα έχει και μανιτάρι ομό, το οποίο θέλουμε να ανάρουμε στο λεμόνι, να δούμε ακριβώς. Αχ, αυτή θέλω να τη δω και εγώ. Δηλαδή αυτό το χταπόδι που ψήσαμε το βάζουμε στη σαλάτα ή άλλο χταπόδι? Μπορεί να βάλουμε μέσα στη σαλάτα και αυτό. Αυτό. Και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε εσείς πάνω εκεί στο κοντρόλ πάνω δίπλα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε να δούμε την επόμενη συνταγή? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, πρέπει να πάμε, αυτό λέω Χάρης, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας άρεσε πολύ το χταπόδι και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε μια σαλάτα που εμπεριέχει και το χταπόδι. Και μετά θα κάνουμε και ζούμπα. Ζάμπα. Πάμε.
Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφαπι κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι που οι γονείς μου πήραν το παιδικό μου δωμάτιο από το 1 και 1. Και το εφηβικό μου δωμάτιο από το 1 και 1 το πήρα. Τώρα για το γάμο μου, πάλι στο 1 και 1 ήρθα. 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Είμαστε πλέον φίλοι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και κερνάμε 1 και 1. Ποιοτικά και ελληνικά. Αρθρώσεις. Μυϊκή πόνη. Οσφιαλγία. Στην ανακούφιση από τον πόνο πατήστε ON. Ροϊπλών. Ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή. Ροϊπλών. Πατήστε ON στην ανακούφιση του πόνου. Φυσικά συμπληρώματα διατροφής. Βιταμίνες. Ώρα για superfoods. Superfoods στα φαρμακεία. Καλά, ε! Ό,τι και να φτιάξω με Πάριζα Πασιάς, τα παιδιά ξετρελαίνονται. Παιδιά! Πάριζα Πασιάς! Πάριζα και Παριζάκι Πασιάς από τη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα παιδιά. Ε, αφού σε λέω, δεν παίζεται. Διαβάστε το Σάββατο στην παραγωγή. Τι φέρνουν οι αλλαγές στις ζώνες καλλιέργειας. Μαζί δώρο 100 ψεκαστήρες πλάτης για εισάριθμους τυχερούς. Και δωροεπιταγή 10 ευρώ στα σπρίδερ. Κάθε Σάββατο παραγωγή. Η εφημερίδα των αγροτών. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. Ειδικές εκτόσεις για ανέργους. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Ένας κόσμος γεμάτος ανάγκες. Ο δικός σας κόσμος. Εμείς στην Υδρόγειο Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σας, με 2.000 συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο που φροντίζουν κάθε ένας από τους 500.000 πελάτες μας να έχει πάντα ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Απλά, ανθρώπινα και υπεύθυνα. 40 χρόνια τώρα. Υδρόγειος Ασφαλιστική. Όσο η γη γυρίζει, η Υδρόγειος ασφαλίζει. Στη μάχη για την υγεία και την ομορφιά, τώρα έχουμε ισχυρό σύμμαχο. Collagen Proactive. Πίνεις κολαγόνο, πίνεις ζωή. Από την Collagen Power. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία παρουσιάζει μια θρυλική ταινία. Ελένη του Νίκου Γκατζογιάννη. Μια αληθινή ιστορία για το δράμα του ελληνικού λαού. Μαζί σε πρώτη κυκλοφορία το βιβλίο Ανέκδοτες Ιστορίες της 21ης Απριλίου. Ακόμα ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την απολογία του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Αυτή την Κυριακή μόνο με τη Δημοκρατία. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Η ζωή δεν σου χαρίζει τίποτα. Ό,τι θέλεις, το κερδίζεις. Για να κερδίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσεις. www.gan.gr. Μπες και δες. Μεγάλος διαγωνισμός. 10 από εσάς κερδίζουν στη σημερινή εκπομπή μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος.
Τα ονόματα των νικητών θα εμφανιστούν στο πάνω μέρος της οθόνης στο τέλος της εκπομπής. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, αλφα πικενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54890 ή τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4242. Ήταν τόσο ωραίο το χταπόδι που δεν έμεινε τίποτα στο πιάτο, πρέπει να σας πω. Και λέμε με το Χάρη Σόζο, γιατί έχει παράσταση ο άνθρωπος σήμερα, Σάββατο. Σήμερα είναι ο Εβραίος. Ε? Ο Εβραίος, ναι. Και λέει: Έχω λέει, λίγο τσίπουρο στο θέατρο, μην τα δίνετε λέει, δεξιά και αριστερά στον κελτή. Θέλω να τα πάρω στο θέατρο. Έχει τον μπαρ. Λοιπόν, επίσης συζητάγαμε για μια υπέροχη σαλάτα που πρόκειται να φτιάξουμε και λέγαμε ότι όντως οι σαλάτες οι οποίες έχουν κάτι μέσα λίγο, όχι περίεργο, που δεν το έχουμε ξαναφάει, διαφορετικό. Και χορταστικές είναι και πολύ υγιεινές. Τι έφαγες πρόσφατα, μου είπες πριν λίγο. Μεσός πορτοκάλι. Και είχε μέσα και ακτινίδιο, πορτοκάλι, κουκουνάρι. Τρελαίνομαι. Μια σαλάτα με καπνιστό τόνο και με φράουλα. Μπράβο, και φράουλα. Αντικατεστάς τη φράουλα με το ξινό που έχει. Το ξύδι, χρειάζεται καθόλου ξύδι και λεμόνι μέσα. Βάζεις μανιτάρι. Βάζεις τη φραουλίτσα, καπνιστό τόνο, είναι άπεχτο. Δεν μπορείς να την κάνεις αύριο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι. Η σαλάτα όμως έχει θέμα αυτοσχεδιασμού, ε. Είναι, ναι. Μπορείς να πάρεις διάφορα χορταρικά και να κάνεις μια σαλάτα περίφημη. Αύριο. Σωστά. Αύριο. Μπορείς αύριο, ε. Αν προλάβεις. Εκεί προλαβαίνω, άντα. Εντάξει. Αφού έχω πάντα υλικά, το ξέρεις. Τέλεια. Πάμε να δούμε την κάρτα με τη συγκεκριμένη σαλάτα του Γιάννη και αύριο θα μας πει και την άλλη. Με τη φράουλα. Σαλάτα από ομά ραδίκια με μαριναρισμένα μανιτάρια και χταπόδι. 500 γραμμάρια ραδίκια ομά, λίγα παξιμάδια, μανιτάρια λευκά, χυμό από 2 λεμόνια, δυόσμο φρέσκο, ψητό χταπόδι και για το ντρέσινγκ λίγο ελαιόλαδο, λίγο βαλσάμικο ξύδι, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Σαλάτες είναι από μόνες τους ένα γεύμα. Και αν φας μια καλή σαλάτα, ο Χάρης είπε, ας πούμε, ότι εγώ τρελαίνομαι να δοκιμάζω σαλάτες, φτάνει να μου τις φτιάχνει κάποιος. Ενώ στη μαγειρική κάθεται ασχολείται, στη σαλάτα θέλει κάποιος να τις φτιάξει. Έχει μπελά, θέλει να πλύνει το χόρτο, θέλει. Εγώ σούρασα εδώ το λεμόνι και πώς μαρινάρουμε ένα μανιτάρι. Αυτό με ενδιαφέρει. Το πιο απλό πράγμα. Όπω είναι το λεμόνι εκεί. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εμένα. Τα μανιτάρια καθαρίζονται απ' έξω όπω τα έχω δείξει. Ναι. Κόβονται σε απλέ λουρίδε. Αυτά μπορούν να γίνουν και τηγανιτά. Ε. Ναι. Και ψητά. Και σε λαδόκολλα πάλι, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που είναι για ψητά, πλευρό του τη Χάρεν, σαν να ή τα πορτομπέλο είναι, φοβερά. Κοίταξε πόσο απλή τώρα είναι η σαλάτα. Το πιο βασικό σε μια σαλάτα είναι η βινεγκρέτ, το dressing. Πολλές φορές στο σπίτι παίρνουμε λεκάνες, ανακατεύουμε. Θα δείτε ότι μπορούμε με έναν πολύ πολύ απλό τρόπο που όλοι έχουμε άδεια μπουκάλια νερού στο σπίτι. Να φτιάξουμε, ακριβώς, ένα μικρό shaker και φτιάχνουμε γρήγορα και εύκολα. Έξυπνο πολύ. Όπως έξυπνο ήταν, νομίζω πρέπει να ήταν η Βέφα Αλεξιάδου που το είχε πει αυτό και το έχω κρατήσει. Όταν θέλουμε να αλευρώσουμε τα ψάρια που είναι για τηγάνι. Σε σακούλα. Ναι. Καλά, αυτό είναι. Εγώ νομίζω στη Βέφα το είχα δει τότε και είναι πολύ εύκολο. Μια σακούλα, είσαι κλακ. Μπαμ, μπαμ. Ειδικά η μαγειρική θέλει να είσαι λίγο εφευρετικό. Σωστό. Αλλά δεν θέλει και χρόνο. Σαν τη ζούμπα, όχι είμαι σήμερα. Λίγο λάκι. Μπήκα στο πλάνο, τσα. Είναι στο είδος του. Άλλοι βγάζουν χορογραφίες. Έτσι. Άλλοι στείλουν παραστάσεις. Άλλοι κλέβουν χορογραφίες. Άλλοι κλέβουν χορογραφίες και είναι δικές τους. Πες το. Σωστό. Λίγο δυόσμο. Και λίγο άγρια ρίγανη. Είδες. Και θα βάλουμε μέσα στο dressing εδώ. Σου δώσω να κατέψεις. Αυτό θα μπορείς να το έχεις κάνει και από την προηγούμενη, έτσι, να το έχεις έτοιμο, να έχει μαριναριστεί από μόνο. Δεν χρειάζεται, γιατί αν το έχεις μαριναρεί πάρα πολύ ώρα, γενικά, θα έχουν μαραθεί. Ναι, αφού θα είναι μέσα στα υγρά. Μα είναι λάδι όμως. Είναι ξύδι. Το χαλάει. Το χαλάει. Mm-hmm. Θα το κάνει, πώς το λένε, παστό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από φρέσκο μυρωδικό. Κοίταξε πόσο ωραία βγαίνει εδώ. Πάντα με εντυπωσιάζει ο τρόπος που κόβουν τα λαχανικά και γενικά. Παιδιά, σας ήρθε το άρωμα, το υπέροχο άρωμα. Είναι συνδυασμός από δύο πράγματα. Και από το δυόσμο και από την άγρια ρίγανη. Αχ, ωραία είναι. Λιγμένα μαζί και τα δύο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από φρέσκα μυρωδικά. Όντως. Και τώρα οι περισσότερες νοικοκυρές έχουν γλαστράκια μικρά στην κουζίνα που παίρνουν φρέσκα. Ναι. Πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ. Εγώ έχω. Απλό κούνημα.
Τώρα προσέξτε, παίρνουμε τα ραδίκια. Ναι. Τα δένουμε πάρα πολύ καλά. Τα ραδίκια. Τα βλέπει και ανάποδα ο Γιάννης, έτσι, μετά τη ζούμπα. Είδε τα ραδίκια ανάποδα, Γιάννης. Τα βάζουμε σε λίγο νερό με ξύδι και είμαστε οι καλύτεροι του χωρίου. Το ξύδι έχει την ιδιότητα, πες Γιάννη, να ξέρει να σκοτώνει τα μικρόβια και να σκοτώνει και να αποβάλει όλα τα έντομα. Δεν ξέρω πόσο απλά. Αρκούνισε το κομμαλιάκι. Έλα. Άσε με λερωθεί, άνθρωπος έχει παράσταση, είπαμε. Δεν λερώνεται. Δεν λερώνεται, Χριστόλα. Και να κάνει να παφ τώρα, λέει, το ξύδι και να γίνουμε όλοι καινούργοι. Ξυδάτη. Μυρωδάτη. Μυρωδάτη. Κοίταξε εδώ μέσα. Τώρα δικιά μας. Τα μαριναρισμένα μανιτάρια. Αντί για ραδίκια μπορούμε να βάλουμε. Ρόκα, σπανάκι. Σπανάκι που έχω τρέλα εγώ. Οτιδήποτε. Στα μαγκάθι. Εγώ ακόμα ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει πολύ το σπανάκι το πλένω και το τρώω έτσι. Όπως και σε πολλούς το έχω πει και με κοροϊδεύουν. Και βάζουμε και τέτοια. Και το σέλινο το τρώω. Δεν έχω φάει. Σε σαλάτα, μόνη μου. Μόνο εγώ το τρώω σέλινο. Είναι σκληρό. Αλλά ξέρεις ότι έχει αρνητικές θερμίδες. Δηλαδή κάνει. Ναι, κάνει καύσεις. Ναι, κάνει καύσεις το σέλινο και κάποτε το τσαμάκωνα. Λίγο χταποδάκι πάλι μέσα. Περίστεψε. Δεν προλάβαμε το χταπόδι μετά που πήγαμε σε break, πρέπει να σας πω. Θα κρύψει εγώ αυτό. Το έχει κρύψει ο κελτής αυτό. Σε πιο μικρά κομματάκια. Σωστό. Θα το κόψει μετά σε κυβάκια ή θα μπει με σαλάτα, έτσι ώστε να μπορεί να ανακατευθεί πολύ πολύ καλύτερα. Πάντως τη συνταγή με το χταπόδι θα την κάνω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να την κάνεις, γιατί ήταν νόστιμο όντως. Πες μου. Μου ρίχνεις μέσα, κλείνεις εδώ καλά. Ναι. Και ρίξω τα λίγα υγρά μέσα εδώ. Α, να, όχι όλο. Όχι, όχι, είναι πολύ πληγωνικό. Οκ. Okay. Μου λες εσύ. Είδες, έχει πήξει. Ναι. Τέλεια, ναι. Φτάνει. Φτάνει. Και βλέπουμε μετά να χρειαστεί. Όχι, με αυτόν τον τρόπο πίζει όλη η σαλάτα. Πίζει όλο το. Το λάδι με το ξύδι, κλείνει πως έχει γίνει, κατευθείαν. Και το κουτόν που λέω εγώ, το παξιμαδάκι, τραβάει οτιδήποτε λάδι έχουν ψέψει και την κάνει πιο τραγανή. Κοίταξε πόσο εύκολο, πόσο. Εδώ έχουμε βάλει λάδι, βαλσάμικο. Ναι, αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, και πιπέρι τα και τα μυρωδικά. Θα βάλουμε όποια μυρωδικά εμείς θέλουμε. Μυρίζει. Πάνε για κοντά μας. Μυρωδιές. Και πάντα στείνουμε, έπεσε αυτά που μένει από κάτω, θα το επιθετούμε από πάνω. Τα χέρια μου είναι πολύ καλά πλημμένα, όπως ξέρετε. Τουλάχιστον γι' αυτό το λέω παντού, ότι είσαι ο πιο καθαρός στην κουζίνα που έχω γνωρίσει. Ακούνε το μου λιγάκι, αν έχεις την καλοσύνη, και ρίξε μου λίγο από πάνω. Παιδιά, είναι τέλειο, έτσι. Είναι τέλειο και μυρωδιά και χρώμα και γεύση και πυρούνια φέρε στον κόσμο εδώ να δοκιμάσει. Το έχει το πλανάκι σου, εσύ σκηνοθετούλη μου. Οπότε μπορεί ο κόσμος να φάει, παρακαλώ. Βέβαια, είσαι γατόνι, τρελό. Πυρούνια, αλλά τα εξαφανίσαν όλα. Να σας πω μέχρι να βρούμε πυρούνια ότι σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θα δείτε τα ονόματα, εσείς οι τυχεροί που. Α, έχω ακόμα τόσο. Άρα μπορούν να τηλεφωνούν. Τέλεια. Λοιπόν, τηλεφωνήστε, προλαβαίνετε. Έχετε ακόμα 8 λεπτά μπροστά σας να τηλεφωνήσετε και να κερδίσετε. 10 τυχεροί από εσάς, 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα σούπερ μάρκετ Βερόπουλος για τα ψώνια της εβδομάδας και όχι μόνο. Ευκαιρία να πάρετε τα υλικά που είδατε από το σεφ και να κάνετε πραγματικά αυτό το χταπόδι ήταν τέλειο. Θα δώσεις τι να φάνε. Για πώς κάνεις αυτό όταν μιλάς. Έκανα έτσι γιατί ήμουν έτοιμος να ρίξω κλωτσιά. Το άλλο είχα, έτσι. Το είδες. Ήμουν έτοιμος να ρίξω κλωτσιά. Ναι, σιγά. Ζούμπα, δεν λέει τίποτα. Θα χορέψουμε ζούμπα. Τι? Θα χορέψουμε. Πάλι. Γιατί? Δύο κινήσεις. Συγγνώμη. Έλα. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου πυρούν. Πέφτει από εδώ. Με συγχωρείτε, με φωνάζει στρατή αυτή τη στιγμή. Και δεν φεύγω εγώ, με θέλει στρατή επάνω, σε αφήνω. Έλα εδώ, κάτσε. Τι να πω. Δώστε στρατή. Παιδιά να φάει ένα καθαρό πυρούνι, δεν έχετε. Άλλα καθαρά πυρούνια. Αμέσως. Σαλάτα του Θεού. Σαλάτα του Θεού. Εσύ σαν τη βέφα είσαι μέσα στα χρυσαφικά. Θα φάω τα βογκά μετά. Θα φάω και μανιτάρι. Λοιπόν, σήμερα στο έξτρα. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Μιλωνάκη. Μην το χάσετε, παρακαλώ πολύ. Το λέω γιατί μπορώ να το ξεχάσω μετά και πρέπει να σας το πω. Ωραία, δεν είναι? Τέλεια. Μπράβο, χαίρομαι. Γιατί όλοι βράζουν τα ραδίκια, τα βλέπουν από την άποδη. Και εδώ την έχουμε κάνει μια τρίπλα, τη μανάρα. Γιατί γελάς? Έτσι μου ήρθε. Είσαι χαρούμενος. Ψωνίζεις το Βερόπουλο? Ναι, όχι μόνο αυτό, και στο πρώτον. Αλλά ακούω και αυτή η ζούμπα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, Χάρη,
πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Να πούμε στον κόσμο λοιπόν ότι ο Χάρης σήμερα έχει παράσταση, πρέπει να πάει γιατί πρωταγωνιστεί στον Εβραίο. Δευτέρα Τρίτη είναι στην Παγίδα. Στην Παγίδα. Και έχετε περιθώριο μέχρι τις 28 γιατί μια παράσταση 29. Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Σωστά και Μεγάλη Δευτέρα η άλλη. Να, ναι. Αυτά είχα να σας πω. Σουμπά. Και να σου ευχηθώ πολύ γρήγορα να, ακριβώς να ξαναέρθεις. Την άλλη φορά θα μαγειρέψω όμως. Χαρά μου. Με μεγάλη μας χαρά. Μακάρι. Και να έχεις και τα σχέδια ήδη για το καλοκαίρι. Ξέρεις κάτι μπορούμε να πούμε τώρα? Όχι ακόμα, αλλά θα πούμε σύντομα. Ωραία. Λοιπόν, θα χορέψεις ζούμπα μαζί μας ή θα κάτσεις στον καναπέ? Στον καναπέ να σας καμαρώσω. Είσαι πολύ Εβραίος. Ναι. Τσιγκουνεύεσαι το χορό. Είσαι Εβραίος. Επίσης να πω ότι η Κονίτσης 12 στη Γλυφάδα είναι η σχολή των μπαλέτων των Αστεριών, όπου η Ελεάνα είναι εκεί και διδάσκει παιδιά από ηλικία από 3 μέχρι 93. Μέσα είμαι. Μέσα είμαι εδώ. Και επίσης να σου πω εσένα ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να φέρεις τις μαθήτριές σου όχι μόνο για hip hop, αλλά και μπαλέτο, είναι που μπαλέτο. Το θεωρώ ότι είναι ραχοκοκαλιά του χώρου. Χαρά μας. Και έχουμε και ένα κοριτσάκι, την Όνη, την ξέρεις, η οποία διακρίθηκε Στέρι. Πρόσφατα σε ένα διαγωνισμό. Έγινε μια audition από τα Royal Academy, από τα Βασιλικά Μπαλέτα, και την επέλεξαν για μια παράσταση που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα το 2014. Δεν είμαστε καλά. Ναι. Μπράβο στην Όνη. Εγώ την ξέρω και είναι ένα αστέρι πραγματικά. Η Όνη είναι για να φεύγει έξω. Μπράβο το κορίτσι. Ποζισιό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για ζούμπα, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ποζισιό. Ο Χάρης την κάνει με ελαφρά και πάει στον καναπέ. Εγώ φέρνω γυαλίδι μέσα. Έλα εδώ, αγόρι μου, τρελό. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι κατάλληλο το outfit ολονών, αλλά... Έχεις δίκιο. Εγώ τον γελντή θέλω να δω. Δεν θα παραπλήσει πολύ. Όχι, λέει, I wanna watch you. Εκεί, πάμε. Πάμε, δυνατά. Essa menina de Ipanema tá bailando assim. Essa menina de Ipanema quando passa. Mami, the way you move your hips, the music pumping like this.